Συνάδελφοι, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε όλοι, παρόλο στις δύσκολες συνθήκες. Έχουμε απαρτία παρά τους. Οι συνθήκες στη Λάρισα είναι δύσκολες το καλοκαίρι, το ξέρετε όλοι σας. Ο Δήμαρχος λείπει, οπότε τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Δημάρχος, κ. Σούλτης. Διακοπές. Είναι σε ιδιωτικό ταξίδι. Λοιπόν, αφού συζητήσω την επικύρωση των πρακτικών της 15ης συνεδρίασης, να σας πω ότι έχουμε προς ένταξη και 8 εκτός ημερησίας, τα οποία σας τα διαβάζω. Το πρώτο θέμα είναι η τροποποίηση φωνητικού μίσθωσης Σουφιάς Κωνσταντίνος Φαρμακείου ΟΕΚ Γιάννουλης. Το δεύτερο είναι έγκριση διοργάνωση δεύτερου διεθνού συνεδρίου στα πλαίσια του προγράμματος Υπόλοιπο που μαθαίνει και τη διάθεση πίστωση για τη μετακίνηση αεροπορικών των συνέδρων μιλητών από το εξωτερικό. Κάντε λίγο ησυχία, συνάδελφοι. Το τρίτο θέμα, τροποποίηση τη Παρίδων 16-2016 απόφαση ΔΣ περί έγκριση ενέργεια προμηθειών έτου 2016. Το τέταρτο θέμα, έγκριση εκτέλεση προμήθεια πλαστικών κάδων ΜΑΑ. Το πέμπτο, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κατασκευή και τοποθέτηση τιμητικής προτομής. Το έκτο θέμα, έγκριση εγκατάστασης ITM στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων της τοπικής κοινότητας Κοιλάδας για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Το έβδομο, σύσταση Επιτροπής Διοργάνωσης και Εποπτείας Εμποροπανήγυρης Λάρισας έτους 2016, καθώς και διεξαγωγής δημοπρασιών από δημοτικούς συμβούλους και τον πρόεδρο της πρώτης δημοτικής κοινότητας. Και το 8ο θέμα, με αριθμό 33-2016, απόφαση του ΔΣ της ΔΙΚΕΛ, με θέμα έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τα κέντρα νεότητας μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Κοινωνιοφιλούς Επιχείρησης Λάρισας ΔΙΚΕΛ. Εντάσσονται. Προτού ξεκινήσουμε, υπάρχουν θέματα, συνάδελφοι? Λοιπόν, να σας πω και να σας ζητήσω, πρώτον, το θέμα της, το 16ο θέμα, έγκριση της πρώτης φάσης σχεδίου διόρθωσης και τροποποίησης του ΓΟΠΟΥ ΣΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Λάρισας και γνωμοδότηση επί των περιεχομένων σύμφωνα με την 25η-2016 ΑΕΠΖΗ, Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προτείνεται να προταθεί, να συζητηθεί πρώτο. Και το, να σας πω, το 10ο θέμα, σύναψη δανείου από το Ταμείο Παρακατοικών και Δανείων, αναβάλλεται. Λοιπόν, παρακαλώ. Το πρώτο θέμα, ο κύριος Κοτάκος, ο μελετής, να κάνει μια μικροεισήγηση. Λοιπόν, μέχρι να ξεκινήσει και να μας δώσει εικόνα ο προτζέκτορας, να πούμε λίγο τα εισαγωγικά. Το θέμα αφορά την διόρθωση και τροποποίηση του ισχύοντος γενικού προδομικού σχεδίου της Δημοτικής Συνότητας Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων. Ως γνωστό, στη Λάρισα υπάρχει σε ισχύ ένα γενικό προδομικό σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2009, συντάχθηκε με τον νόμο 2508 του 1947 και εκ του νόμου αυτού καθίστησε τις όρους δόμησης στο σύνολο της κλιματικής περιφέρειας του τότε Δήμου Λαρισαίων, που ήταν ο καποδιστριακός Δήμος. Όπως και κάθε σχέδιο, έτσι και αυτό, ήταν φυσικό να συμπεριλάβει ορισμένα λάθη, να έχουν παρασφρήσει μέσα ορισμένες λάθος εκτιμήσεις, οι οποίες στην πορεία εφαρμογής του σχεδίου αυτές αναδείχθηκαν,
αλλά και επιπλέον κάποιες ρυθμίσεις δεν τέθηκαν ορθά. Έτσι λοιπόν, από την ισχύ του Γενικού Προδομικού Σχεδίου του έτους 2009 μέχρι σήμερα, ή μάλλον να το πούμε καλύτερα μέχρι πριν 1,5 χρόνο, μια σειρά πολιτών, φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων, είχαν υποβάλει αιτήσεις προκειμένου να τροποποιηθεί το ισχύον Γενικό Προδομικό Σχέδιο σε ορισμένα σημεία. Εφόσον το σχέδιο αυτό τίθεται ως διόρθωση και τροποποίηση και δεν αποτελεί αναθεώρηση, δεν επισέρχεται σε ζητήματα επανακαθορισμού στόχων, σκοπών και τυχών μεταβολών των ορίων των οικισμών ή των επεκτάσεων και περιορίζεται σε σημεία αυτά τα οποία ζητήθηκε να εξεταστούν. Αλλάξουμε άλλο από μέσα λίγο. Εντάξει, καλά είναι. Νομίζω... Θέλει να είναι. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Πρέπει να το βάλω από κάτω. Α, εντάξει, καλύτερα. Ναι, όσο πιο κάτω θα δείχνει. Πες και το λάπτοπ. Οκ. Λίγο καλύτερα είναι. Εντάξει, μια χαρά. Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήσαμε, προκειμένου να συντάξουμε το σχέδιο διόρθωσης και τροποποίησης, είναι η εξής. Καταρχήν, παραλάβαμε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη Διεύθυνση Πολυοδομίας του Δήμου Λαρισαίων του Σύνολου των Αιτήσεων, εξετάσαμε αυτές και συνέχεια διενεργήσαμε αυτοψία στις περιοχές στις οποίες αναφέρονται οι αιτήσεις. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά αιτήσεις που αναφέρονται στην εκτός σχεδίου περιοχή, καταγράφηκαν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε αυτή. Για παράδειγμα, στην τοπική κοινότητα Τριψιθέας καταγράφηκε κάθε κτίσμα και κάθε δραστηριότητα στην εκτός σχεδίου περιοχή. Και εντός ορίων οικισμού καταγράφηκαν σε ευρύτερες ζώνες των σημείων στο οποίο εστιάζανε οι αιτήσεις, οι υφιστάμενες δραστηριότητες, ως εκτός της κατοικίας βέβαια, ως και τα κενά καταστήματα, με την έννοια ότι αποτελεί ένα κτηριακό δυναμικό, ένα κτηριακό απόθεμα, το οποίο θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, εξετάστηκαν ο υπερκείμενος σχεδιασμός, ο οποίος θεσμοθετήθηκε ή είναι υποθεσμοθέτηση μετά την ισχύ, μετά το 2009 και εντεύθυν. Και βέβαια, εξετάσαμε τα ισχύοντα γενικά προδομικά σχέδια, τα οποία περιβάλλουν τη Δημοτική Νότητα Λαρισαίων, είτε από υποθεσμοθέτηση, όπως είναι το Ουγού Πουσού της Γιάνουλης, το Ουγού Πουσού της Νίκαιας, το Ουγού Πουσού του Νέσονα και τα υποθεσμοθέτηση ΣΧΟΑΠ, Κοιλάδας και Πλατικάμπου. Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, καταλήξαμε σε ένα σχέδιο διόρθωσης και τροποποίησης, το οποίο, υπενθυμίζω, πέρυσι τέτοιο καιρό το είχαμε ξαναπαρουσιάσει, όταν ξεκίνησε η διαδικασία της διαβούλευσης. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα, προκειμένου και το Δημοτικό Συμβούλιο να νομοδοτήσει επί του περιεχομένου αυτού. Για την οικονομία του χρόνου θα αναφερθώ στα πιο σημαντικά ζητήματα και συνέχεια, εφόσον θελήσετε και υπάρχουν ερωτήσεις, μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα. Έτσι λοιπόν. Διακόπτω λίγο τον μελετητή για να πω βασικά γιατί γίνεται τροποποίηση, γιατί είναι αναγκαία η τροποποίηση, κάτι που ανέφερε επιγραμματικά ο μελετητής στην αρχή. Έχουν περάσει ήδη 7 χρόνια από τη θεσμοθέτηση της αναθεώρησης του Γενικού Πολυοδομικού της πόλης. Είναι καλό η πόλη να εφοδιάζεται, να εξοπλίζεται με στρατηγικά σχέδια τα οποία είναι επίκαιρα, εξυγχρονιστικά, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σήμερα. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να αναθεωρούνται και να τροποποιούνται τα σχέδια αυτά για να υποστηρίξουν, όπως γίνεται και στην περίπτωσή μας, τον σχεδιασμό, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον γενικότερο σχεδιασμό της πόλης για τα επόμενα χρόνια. Παρόλο που αυτό σημαίνει ένα κόστος για την πόλη, είναι αναγκαίο και λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις φάσεις χρηματοδότησης έργων σχετικά, εφόσον αυτά τα έργα υποστηρίζονται από τέτοια στρατηγικά σχέδια. Αυτό ήθελα να πω
και να σημειώσω. Άρα θα πρέπει η πόλη να έχει στο μυαλό της ανατακτά χρονικά διαστήματα να τροποποιεί και να αναθεωρεί τα σχέδιά της, ώστε να είναι σύγχρονα και επικαιροποιημένα. Να συνεχίσει τώρα ο πολιτητής. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά... Λοιπόν, όταν συντάσσουμε ένα γενικό προδρομικό σχέδιο, καταρχήν να πω ότι το ένα γενικό προδρομικό σχέδιο, ο πρώτος ο στόχος είναι η βελτίωση των όρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και κατά δυνατόν βέβαια η αειφορική διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Έτσι λοιπόν, το πρώτο μέλημα που έχουμε όταν συντάσσουμε ένα γενικό προδρομικό σχέδιο είναι να καθορίσουμε τις περιοχές ειδικής προστασίας. Ως τέτοιες, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων καθορίστηκαν τρεις. Με τη βοήθεια του φακού θα εστιάσουμε σε κάποια σημεία. Η μία ζώνη είναι ο ημιουρανός χώρος που είναι στον άντι της Αμφιθέας. Είναι η ΠΕΠ1. Η δεύτερη περιοχή ειδικής προστασίας είναι κατά μήκος, εκτείνεται κατά μήκος των όχθων του Ποινιού ποταμού, εκτινόμενη από την είσοδο του Ποινιού από την Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας μέχρι την έξοδο προς το Μακρυχώρι, το οποίο σε άλλα σημεία εκτείνεται βρίσκεται σε αρκετή απόσταση, καλύπτει τη σημαντική έκταση κατά όρθων της όχθειος και σε άλλα σημεία περιορίζεται εντός των αναχωμάτων. Και η τρίτη περιοχή ειδικής προστασίας είναι το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων, τα οποία είχαν επισημανθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία. Εδώ η μεταβολή την οποία κάνουμε είναι ότι περιορίζουμε σημαντικά την περιοχή ειδικής προστασίας στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Τριψιθέας, δηλαδή σε αυτό το σημείο ακριβώς που μας δείχνει ο φακός. Εδώ πέρα η περιοχή ειδικής προστασίας κάλυπτε μια σημαντική έκταση, η οποία ερχόταν αυτή η ρύθμιση από το παρελθόν, από την υποθεσμοθέτηση ζώνη οικιστικού ελέγχου. Εδώ η ζώνη οικιστικού ελέγχου είχε βάλει μια ζώνη προστασίας, διότι προβλέπονταν από το παρελθόν το να γίνει ένα υδραυλικό έργο στα πλαίσια της διαχείρισης των υδάτων του Αχυλώου ποταμού. Ειδικά στην περιοχή μας προβλέπονταν τρία υδραυλικά έργα. Ένα ήταν ο ροφράχτης της Γυρτώνης, ο οποίος έχει υλοποιηθεί, και δύο ταμιευτήρες, ο ένας στην περιοχή της Τριψιθέας και ένας στην περιοχή του Κάστρου. Πλέον αυτό έχει αναθεωρηθεί με απόφαση, με κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε πέρυσι. Και πλέον οι δύο ταμιευτήρες της Τριψιθέας και του Κάστρου δεν υφίστανται πλέον ως προγραμματισμός. Υφίστανται μόνο του φράκτης του γειτόνις, ο οποίος έχει γίνει. Έτσι λοιπόν, εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο αυτή η περιοχή καθοριζόταν ως περιοχή ειδικής προστασίας και έτσι την περιορίσαμε σημαντικά στο όριο των 200 μέτρων από την οχθιογραμμή του ποινιού. Αυτά τα 200 μέτρα τέθηκαν με βάση τις ρυθμίσεις που τίθενται από το ρυθμιστικό σχέδιο της Λάρισας, το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο μεν, αλλά είναι υποθεσμοθέτηση και ως προεδρικό διάταγμα ισχύει έναντι του υπερισχύει του Γενικού Προδρομικού Σχεδίου. Έτσι λοιπόν υιοθετήσαμε αυτή τη ρύθμιση. Αυτά όσον αφορά τις περιοχές ειδικής προστασίας. Στη συνέχεια πάμε στα όρια των οικισμών. Όπως προανέφερα, το σχέδιο διορθώσεως και τροποποίησης, επειδή δεν αποτελεί αναθεώρηση, δεν μεταβάλλουμε σε κανένα σημείο τα όρια των οικισμών, ούτε των προβλεπόμενων επεκτάσεων. Στη συνέχεια πάμε στις υπόλοιπες περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης. Γενικά, η περιοχή της Δημοτικής Συνότητας Λαρισαίων διαχωρίζονται σε δύο ζώνες. Στη ζώνη Α, η οποία βρίσκεται νότια και δυτικά της Λάρισας, μεταξύ της Λάρισας και της Τριψιθέας και δυτικά της Τριψιθέας, και η ζώνη Β, η οποία είναι βορειοανατολικά της πόλης Λάρισας. Να δείξω λίγο, εδώ πέρα που είναι ο φακός υπάρχει η ζώνη Α και εδώ πάνω που είναι το πράσινο υπάρχει η ζώνη Β. Στη ζώνη Α τώρα, στη ζώνη Α, μοναδικές επιτρεπόμενες χρήσεις είναι αστικές χρήσεις, οι οποίες λόγω των χαρακτηριστικών τους απαιτούν μεγαλύτερα γήπεδα, μεγαλύτερα οικόπεδα, να το πούμε καλύτερα αγροτεμάχια, όπως αυτά λέγονται στην εκτός σχεδίου περιοχή. Δεν επιτρέπεται καμία παραγωγική δραστηριότητα που έχει να κάνει είτε με τον πρωτογενή τομέα, είτε με τον δευτερογενή, είτε με τον τριτογενή. Και η μόνη διαφοροποίηση και περαιτέρω η ζώνη Α επιμερίζει σε δύο ζώνες, η ζώνη Α1, που είναι η περιοχή νότια της Λάρισας και μεταξύ της Λάρισας και της Τριψιθέας, στην οποία η αρτιότητα τίθεται σε 20 στρέμματα, και την υπόλοιπη περιοχή που είναι της Τριψιθέας, η οποία η αρτιότητα οριζόταν στα 10 στρέμματα. Δηλαδή, η μόνη διαφοροποίηση ήταν στην αρτιότητα
και επιπλέον στη ζώνη Α1 επιτρέπονταν του να έχει κάποιος δυνατότητα να κάνει πολεοδόμηση με το καθεστώς της ιδιωτικής πολεοδόμησης. Αυτή ήταν η μόνη διαφοροποίηση. Με βάση την εξέταση των ετοιμάτων, την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις δυνατότητες που υπήρχαν, προτείνουμε την μείωση αρτιότητας στη ζώνη Α1 στα 10 στρέμματα και επιπλέον επιτρέπουμε σε αυτή τις αγροτικές αποθήκες και η ζώνη Α2 περιορίζεται βόρεια μετά την οδό Λάρισας Τρικάλων μέχρι τον Ποινιό ποταμό και νότια στα αγροτεμάχια της Πειθέας, τα οποία είναι εκτός του αναδασμού. Δηλαδή, στα σύνορα με τη Δημοτική Νότια Κοιλάδας. Να δείξω λίγο. Είναι αυτό το κομμάτι βόρεια της οδού Τρικάλων και νότια, εδώ που βρισκόμαστε, προς την Κοιλάδα. Αγροτεμάχια, εκλασμό και μικρότερη παραγωγική σημασία για τη γεωργία. Στη ζώνη Α2 προσθέτουμε ως επιτρεπόμενες χρήσεις τις αγροτικές αποθήκες και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με το περιορισμό αυτές να αφορούν μόνο αμνοερήφια και με επιτρεπόμενο δυναμικό μέχρι 40 ισοδύναμα. Να καταλάβουμε λίγο το νούμερο, τα 40 ισοδύναμα, επειδή ένα ισοδύναμο αντιστοιχούν όσον αφορά τα αμνοερήφια σε 50 αμνοερήφια, δηλαδή μέχρι 2.000 αμνοερήφια αναμονάδα. Αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο θέσαμε κατόπιν συνεργασίας που είχαμε με συναδέλφους, κυρίως μηχανολόγους, οι οποίοι ασχολούνται με την αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, και είναι ένα νούμερο το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να καλύψει τις ανάγκες περιοχής. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη ζώνη Α. Και μετά πηγαίνουμε στη ζώνη Β. Όπου εδώ πέρα στη ζώνη Β έχουμε ένα πιο σύνθετο περιβάλλον, επιτρέπονται όλες οι χρήσεις. Ουσιαστικά είναι μια, θα το έλεγα εγώ, μια ρύθμιση περιοχή, γιατί επιτρέπεται και η κτηνοτροφία και η κατοικία και η βιομηχανία και το χοντερμπόρι και όλα επιτρέπονται. Η διαφορά έγκυται στην αρτιότητα. Έτσι έχουμε για τις εμπορικές αποθήκες 4 στρέμματα, για τη βιομηχανία τα 6 στρέμματα και την κατοικία στα 10 στρέμματα. Και η διαφοροποίηση μεταξύ της ζώνης Β1 και Β2 έγκυται και πάλι ότι στη Β1 μπορεί να έχουμε οργανωμένη υποδοχή και στη Β2 δεν μπορούμε να κάνουμε οργανωμένες υποδοχής για τις επιτρεπόμενες χρήσεις. Εδώ κάνουμε μία επανασχεδιασμό της ζώνης αυτής, όπου ως Β1 θέτουμε το σύνολο της έκτασης, το οποίο βρίσκεται δυτικά της ΠΑΘΕ, όπου εδώ πέρα, για να μπορέσουμε να τις αθμίσουμε περιβαλλοντικά τη μείωση αρτιότητας στα 20 στρέμματα από τα 20 στα 10 που κάνουμε στην περιοχή της Α, εδώ πέρα αυξάνουμε την αρτιότητα στα 10 στρέμματα, έχοντας πάντα ως παρέκκληση τα 4 στρέμματα σε όλη την εκτός σχεδίου περιοχή, με χρονικό ορίζοντα που ισχύει αυτή η παρέκκληση, την ημερομηνία ισχύως που θεσμοθετήθηκε το ισχύον Γενικό Υποδομικό Σχέδιο. Και περιορίζουμε εδώ πέρα τα γεωκτηνοτροφικές καταστάσεις τίθενται σε 100 στρέμματα και προκειμένου να βάλουμε ανάλογες εγκαταστάσεις στην περιοχή της Πειθέας, θα μειώνουμε σε 40, που όπως εξήγησα είναι ένα επιτρεπτό όριο. Και ενώ στη ζώνη τη Β2, η οποία βρίσκεται δυτικά ανατολικά της ΠΑΘΕ, μέχρι την περιοχή την ΠΙΕΝΑ που αναφέραμε, εκεί πέρα δίνουμε προτεραιότητα στην κτηνοτροφία, κατόπιν και σχετικού αιτήματος το οποίο υπήρχε και αυτοψία στην οποία διενεργήσαμε στην περιοχή, την οποία διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δραστηριότητα πέρα εφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Αυτά όσον αφορά την εκτός σχεδίου περιοχή. Κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την Επιτροπή Ποιότητας. Θα πρέπει να συμπληρώσω εδώ ότι υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες ο μελετητής θα λάβει υπόψη του αναφορικά με την παράδοση πλέον του τελικού σχεδίου, την οριστικοποίηση του Β2, που θα γίνει μετά από περίπου 2 μήνες. Θα πρέπει να πω αναφορικά με την κτηνοτροφία, μετά από αίτημα που υπήρχε και συνδυαστικά με την επιτρεπόμενη αυτή χρήση από το ΣΧΟΑΠ, που είναι και αυτό υποθεσμοθέτηση της Κοιλάδας, του πρώην Δήμου Κοιλάδας, στην κορυφογραμμή που βρίσκεται νότια της Τερψιθέας, νότιο-δυτικά της Τερψιθέας, μέχρι και τα όρια του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Κοιλάδας, να επιτρέπεται η κατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων βοηδών.
αλλά μικρών μονάδων, μέχρι 50 ζώων. Αυτό θα το λάβει υπόψη του ο μελετητής, ώστε αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος, ώστε να μπορούν συμπληρωματικά να έχουν επιπλέον εισοδήματα αυτοί που ασχολούνται με τη γεωργία αλλά και την κτηνοτροφία στην περιοχή. Αυτό είναι η πιο ουσιαστική παρατήρηση που έγινε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς τον μελετητή και το θέτω εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφορικά με την εκτός σχεδίου δόμηση. Ναι, και να συμπληρώσω τρία σημεία ακόμα την εκτός σχεδίου δόμησης που παρέλειψα. Ένα θέμα το οποίο υπήρχε και υπάρχει ακόμα είναι όσον αφορά τις αντικειμενικές αξίες των αγροτιμαχίων τα οποία βρίσκονται στη ζώνη Α1, το οποίο προέρχεται από τη δυνατότητα του να γίνεται ιδιωτική πολεοδόμηση. Εδώ προφανώς υπάρχει κάποια παρεξήγηση με την παρερμηνία με το Υπουργείο Οικονομικών και θα πρέπει σε συνεργασία με την Επιτροπή Καθορισμού των Αντικειμενικών Αξιών στον νομό να δοθεί κάποια λύση, αλλά επιπλέον. Θέτουμε μέσα στο λεκτικό του Γενικού Προδομικού Σχεδίου τις προϋποθέσεις οποίες πρέπει να έχει ένα αγροτιμάχιο προκειμένου να χαρακτηρίζεται ως περιοχή προς πολεοδόμηση. Και θέτουμε συγκεκριμένα ότι για να θεωρηθεί ένα αγροτιμάχιο ως περιοχή προς πολεοδόμηση, θα πρέπει να έχει εκδοθεί προηγουμένως η βεβαίωση της καταλληλότητας από το αρμόδιο Υπουργείο ΙΠΕΝ. Και τούτο διότι χρειάζονται να υπάρχουν θεωρητικά πολλές προϋποθέσεις προκειμένου ένα αγροτιμάχιο να μπορεί να πολεοδομηθεί. Ενδεικτικά αναφέρω ότι θα πρέπει να έχει έκταση τουλάχιστον άνω των 100 στρεμμάτων, να αποτελεί ενιαίο αγροτιμάχιο με ένα τίτλο, το οποίο βέβαια μπορεί να ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες με το καθεστώς όμως των εξαντιρέτου, να μην διέρχεται από το εσωτερικό κάποια οδός αγροτική ή δημοτική, να είναι γεωλογικά κατάλληλη και ένα σώρο άλλα πράγματα. Τα θέτουμε μέσα σαφώς, ρητά, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημάνω ότι η μοναδική περίπτωση στην οποία εμπράκτως συμπολίτες έχουν εκτελέσει ενδιαφέρον και έχουν προβεί σε ενέργειες δημιουργίας ιδιωτικού οικισμού δεν περιλαμβάνονταν μέχρι τώρα σε ζώνη Α1. Προφανώς έγινε κάποιο λάθος σε αυτό. Και έτσι λοιπόν με τη διεύρυνση ζώνης Α1 περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό, προκειμένου να μπορέσουν, εφόσον έχουν λόγους για αυτό, να προχωρήσουν περαιτέρω. Και το τρίτο είναι ότι με βάση το ισχύον γενικό προδομικό σχέδιο, οι χρήσεις γης, οι υφιστάμενες, οι νομίμως υφιστάμενες, οι οποίες πλέον στην περιοχή την οποία υφίσανται δεν προβλέπεται αυτή η χρήση, θα πρέπει εντός δεκαετίας από το 2009, δηλαδή σε 3 χρόνια από τώρα, να έχουν μετακινηθεί. Εμείς θεωρούμε πλέον ότι με βάση και τα οικονομικά δεδομένα και για το λόγο επιπλέον ότι όταν τίθεται κάποιες δράσεις μέσα σε ένα γενικό προδομικό σχέδιο και γενικά σε κάθε απόφαση όπως είναι η μεταφορά των επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβλέπονται και οι πόροι, οι πηγές από τις οποίες θα προέλθουν οι πόροι προκειμένου να γίνουν αυτές οι μετακινήσεις. Στο γενικό προδομικό σχέδιο της ΛΑΕΣ αυτά δεν αναφέρεται. Έτσι λοιπόν λέμε ότι όσο αφορά την που πίνανται οι φυστάμενες επιχειρήσεις, δραστηριότητες που αντίκειται στις χρήσεις αρχίζουν να λειτουργούν μέχρι την μελλοντική αναθεώρησή του και επιπλέον δίνουμε τη δυνατότητα να επεκτείνονται μέχρι το διπλάσιο του εμβαδού του γηπέδου τους που είχαν τη ημερομηνία θεσμοθέτησης του ισχύον γενικού προδομικού σχεδίου, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2009. Αυτά να συμπληρώσω την εκτός σχεδίου δόμηση. Και τώρα. Μπορούμε να πάμε στην εντός σχεδίου περιοχή. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα, αφορούν συγκεκριμένα σημεία. Για να αιτιολογήσουμε τις αλλαγές της τροποποίησης των χρήσεων γη σε σημεία που αυτά ήταν δυνατό, όπως προείπα, κάναμε εκτενείς αυτοψίες και καταγράψαμε το σύνολο των υφιστάμενων δραστηριοτήτων εκτός της κατοικίας, αλλά και το εκτεριακό απόθυμα, το οποίο δύναται να απασχοληθεί να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη. Μπορώ να δείξουμε ένα ενδεικτικό χάρτη που είναι αποτέλεσμα μια τέτοια αυτοψία. Αυτό αφορά την περιοχή κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο. Είναι η οδός 25 Μαρτίου, η οποία βρίσκεται κοντά στο κέντρο. Παρ' όλα αυτά, όλη αυτή η ζώνη τίθεται ως περιοχή
αμυγής κατοικίας, ενίσχυση που βρίσκονται σε άκρες περιοχές, όπως είναι η περιοχή ενδεικτικά αναφέρω το Αγίου Αθανασίου, σε οποίες με αυτοψία που κάναμε επίσης διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει ούτε κατάστημα ισόγειο και ούτε καν δραστηριότητα σε όροφο, εκεί είναι η γενική κατοικία. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτή την αυτοψία, όπου εδώ πέρα καταγράψαμε το σύνολο των δραστηριοτήτων, τα οποία σημειώσαμε πάνω στο χάρτη με αρρύθμιση και είδους δραστηριότητα, επωνυμία, εφόσον ήταν σε λειτουργία, προτείναμε μια σειρά τροποποιήσεων όσον αφορά τις χρήσεις γης. Εδώ πέρα δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο όσον αφορά τον οικισμό της Λάρισσας. Αυτό αφορά μόνο τον οικισμό της Λάρισσας, δεν έχουμε κάτι ανάλογο στον οικισμό της Ερυθρέας. Συμπληρωματικά να πω ότι επίσης το Γενικό Προδομικό Σχέδιο προέβλεπε κάποιες ζώνες για τη χρήση του χοντρεμπορίου. Εμείς πάμε σε αυτές τις ζώνες, τη ζώνη που είναι φύση κατά μήκους κατέρευθων της οδού Βόλου και κατέρευθων της οδού Καρδίλσης, προσθέτουμε ως επιτρεπόμενη χρήση της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας χαμηλής όκλησης, προκειμένου να δώσουμε περισσότερο χώρο στη μεταποίηση, διατηρώντας ως προτεραιότητα το χοντρεμπόριο τα γήπεδα τα οποία έχουν πρόσωπο στους οδούς αυτούς, γιατί θεωρούμε ότι το χοντρεμπόριο έχει μεγαλύτερη ανάγκη από τις υποδομές οδοποίησης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Και στην περιοχή της Τρυψιθέας προσθέτουμε μία ζώνη εκατέρευθμισης οδού Τρικάλων, μετά το Παπαϊάννου και μέχρι το Άνιμους, στην οποία με πλάτος 300 μέτρων επιτρέπονται το χοντρεμπόριο και η βιοτεχνία και η βιομηχανία χαμηλής όκλησης, όπως και τα επαγγελματικά εργαστήρια. Αυτά είχα να πω εγώ επί του παρόντος. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποια διευκρίνηση σε κάτι συγκεκριμένο. Θα προσθέσω κάτι για την εντός σχεδίου δόμηση. Κάτι που προέκυψε μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και θα ήθελα να το θέσω στο σώμα. Υπήρξε η σκέψη. Η περιοχή Φρουρίου, όπως γνωρίζετε, εξαιρέθηκε, μάλλον δεν καθορίστηκε ποτέ ως περιοχή ανάπλασης από το προηγούμενο Γενικό Πολοδομικό, το 2009. Αυτό έγινε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ας πούμε ότι είναι ο λόγος της επικείμενης τότε θεσμοθέτησης του ΠΙΔΕΛΤΑ των ειδικών χρήσεων του Φρουρίου. Αυτό το ΠΙΔΕΛΤΑ υφίσταται πλέον, άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να διερευνήσει ο μελετητής τη δυνατότητα εφαρμογής τώρα, καθορισμού τώρα, περιοχής ανάπλασης στο Φρούριο, έτσι ώστε να έχει έναν επιπλέον όπλο στη φαρέτρα του ο Δήμος Λαρισαίων, αναφορικά με χρηματοδοτήσεις που ενδεχομένως θα μπορέσουν να γίνουν αποδεκτές από την πόλη για την εφαρμογή του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περίοδου του 2014-20. Η περιοχή που προτείνεται, και θα ήθελα να περιλαμβάνει φυσικά το Αρχαίο Θέατρο, θα ήθελα να περιλαμβάνει τα δύο ΚΧ που βρίσκονται στην Παναστασίου, δηλαδή μεταξύ Βενιζέλου, Κύπρου, Απόλλωνος και Παπαναστασίου, το Β' Αρχαίο Θέατρο, τη Βενιζέλου και τη Φιλελλήνων, όλο φυσικά το λόφο του Φρουρίου, μέχρι το Γιζαμί. Αυτή η ζώνη που προτείνω να διερευνήσω μελετητής, ώστε να καθορίσει εκεί μια ζώνη ανάπλασης. Περιβάλλεται, καθορίζεται από τους δρόμους Γεωργιάδου, Μαματική Βελίου, Ηφαίστου, Μανολάκη, Κύπρου, Όγλ, Γαριβάρδη, Ολύμπου και Γεωργιάδου. Αυτό ήθελα να προσθέσω τώρα. Πώς? Λοιπόν, πάμε με ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις διευκρινιστικές. Κύριε Καραγιώτου, παρακαλώ.
Θα ήθελα να ρωτήσω, εντάξει, το θέμα έχει περάσει και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Έχουμε μείνει ορθός από μας τον κύριο Τσάκη για το εξή. Θέλω να ρωτήσω, επειδή υπάρχει ένα έγγραφο του αρμόδιου αντιδημάρχου, που λέει στα πλαίσια της μελέτης του θέματος, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω σημεία. Και αναφέρονται. Ήθελα να πω αν τα έχει δει αυτά ο μελετητής και αν έχει μια πρώτη εκτίμηση να μας πει τι γίνεται με όλα αυτά τα θέματα που τίθεται. Παρακαλώ, κύριε Κοτάκο. Ναι, αυτά τα θέματα τα οποία θα θέσει το Δημοτικό Συμβούλιο και με τη σημερινή του απόφαση στη συνέχεια της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα αποτελέσει το αντικείμενο της τελικής φάσης, δηλαδή θα γίνει οριστικοποίηση μελέτης. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι μπορούν να υιοθετηθούν. Βέβαια, θα πρέπει να τα δω και να τα οριστικοποιήσω το σχέδιο και βέβαια το τελικό στάδιο θα έρθει πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. Άλλη ερώτηση. Άψο επικεφαλής δεν υπάρχει, κύριος Δαούλας. Ήθελα να ρωτήσω τον μελετητή. Από ό,τι θυμάμαι εκεί, στην εκτός ζώνης δόμηση, προσδιορίσατε τα ποσοστά, πώς τα είπατε. Τα ισοδύναμα, μπράβο. Προσδιορίσατε ισοδύναμα σε ένα συγκεκριμένο αριθμό. 40 και μάλιστα στην αμφιθέα μπορεί και περισσότερα. Με τι κριτήρια έγινε αυτό. Λάβατε υπόψη κάποια έρευνα, υπάρχει κάτι ή έτσι. Εκτιμήσατε ότι 40 επαρκούν, ας πούμε, για την περιοχή. Ναι, ανέφερα το ότι το νούμερο αυτό τέθηκε με βάση έρευνα που κάναμε με συναδέλφους μηχανικούς, οι οποίοι ασχολούνται με τις αδειοδοτήσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίοι αυτοί είναι και τελικά οι οποίοι θα καλούνται να εφαρμόσουν το σχέδιο και κάθε σχέδιο. Και είδαμε ότι το αριθμό των 40 ισοδύναμων που αντιστοιχούν σε 2.000 οικοπρόβατα είναι ένα ικανό μέγεθος για βιώσιμη μονάδα και καλύπτει και το σύνολο του νομού, θα έλεγα. Δεν υπάρχουν μεγάλες μονάδες. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Τοποθετήσεις. Α, Νίκο, δεν είσαι μέσα. Κοιτούσα κάτω. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μπόνιας. Ναι, θέλω να αναφέρω τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Επιτρέψτε με όλο το πρόεδρο να πω. Ήταν, μπορώ να πω, πολύ καλή διαδικασία που ακολουθήσαμε στην διαβούλευση για την τροποποίηση και αναθεώρηση στη διόρθωση και τροποποίηση του Γενικού Πολιοδομικού. Και θέλω να πω την άποψη, την προσωπική δική μου, της κοινότητας και των φορέων πάνω σε αυτό και τις προτάσεις που κάναμε. Έτσι, λοιπόν, στις 22 εβδόμου του 2015, με έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου 5848, κατατέθηκαν οι προτάσεις του μελετητή. Θέλω να επιμείνω λίγο σε εκείνη την πρόταση που κάναμε για την ανάπτυξη της βοοτροφίας σε μικρές μονάδες μέχρι 50 ζώα και επιμέναμε και για τις δύο κτηνοτροφικές περιοχές, τις οποίες υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχουν στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας. Δηλαδή, η πρότασή μας ήταν να μπορούν να γίνουν μικρές μονάδες και στην άλλη, στη βόρεια περιοχή της περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας, προς τον Ποινιό ποταμό, για να γίνει αντιληπτό πίσω από το Κταίο. Έτσι, εκεί είναι μια μεγάλη έκταση. Η απόσταση που είναι από τον οικισμό, με όποιες προδιαγραφές και να βάλει κάποιος για να αναπτυχθεί ο οικισμός και να μεταφερθεί όλη η Λάρισα εκεί, είναι γύρω στα 6 με 7 χιλιόμετρα. Οπότε, θεωρούμε ότι και εκείνη η περιοχή θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία και πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή που περιμένουν να τελειώσει αυτή η τροποποίηση για να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία και τη βοοτροφία. Άρα λοιπόν το διευκρινίζω αυτό ότι πρώτα και το θέτω υπόψη έτσι του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρότασή μας ήταν να αναπτυχθεί η βοοτροφία σε μικρές μονάδες μέχρι 50 ζώα που θεωρούμε ότι είναι μια καλή, δίνει ένα καλό συμπληρωματικό εισόδημα σε έναν που ασχολείται με γεωργία και κτηνοτροφία, σε όλες τις εκτάσεις και στις δύο περιοχές που μπορούν να ασκηθούν αυτές οι δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Λοιπόν, τοποθετήσεις υπάρχουν. Κύριε Καραριώζο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω καταρχήν ότι
τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι μπαίνει στο τελικό στάδιο, να το πω έτσι, γιατί έρχεται να λύσει προβλήματα που λογικό ήταν να δημιουργηθούν από το 2009 που είχε θεσμοθετηθεί το προηγούμενο κουπουσού. Πέρα το ότι λύνονται σημαντικά προβλήματα στην περιοχή της Τερψιθέας, και τις κοινωνικές εγκαταστάσεις. Εκτιμώ, παρόλο που δεν αναφέρθηκαν από τον μελετητή, ότι λύνονται πολλά μικρά μεν, αλλά σημαντικά για τον κάθε πολίτη της πόλης της Λάρισας θέματα. Αναφέρθηκε ενδεικτικά, πάμε σχάρι, 25 Μαρτίου, αλλά θεωρώ ότι και από τις αιτήσεις που είδαμε, ότι είναι και πολλά άλλα θέματα που έρχεται να λύσει. Εμείς συμφωνούμε με την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως εκφραστήκαμε και με τον εκπρόσωπο μας, τον κύριο Τσακίρη, στην Επιτροπή και με τις επισημάνσεις που έχει κάνει η Επιτροπή. Όπως επίσης, θεωρούμε ότι είναι σωστό να δει ο κύριος Κοτάκος και την πρόταση του κύριου Μαβίδη, να δούμε και την περιοχή του Φρουρίου, κατά πόσο θα μπορούσε και εκεί να έχουμε πλέον, να γίνει η περιοχή η ανάπλευση και να μην έχουμε μόνο το πιδέλτα των ειδικών χρήσεων. Εμείς το ψηφίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Καραγιώτου. Άλλη τοποθέτηση. Κύριος Κρίκης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι η τροποποίηση που έρχεται, παρά τις όποιες, ας πούμε, την όποια τακτοποιητική πρόθεση έχει, δεν αλλάζει το βασικό της χαρακτήρα. Και ο βασικός της χαρακτήρας είναι να εξυπηρετήσει όχι λαϊκές ανάγκες, αλλά είναι ενταγμένη στο πνεύμα της κυρίαρχης αντίληψης, δηλαδή να εξυπηρετηθεί η επιχειρηματικότητα και κυρίως οι κλάδοι και τα πεδία της επιχειρηματικότητας που ενδιαφέρουν σήμερα το κεφάλαιο να αναπτυχθεί, να ρίξει δηλαδή χρήμα από το συσσωρευμένο κεφάλαιο που έχει και ψάχνει πεδία να το ρίξει για να μπορέσει πιο γρήγορα να κάνει επανασυσσόρευση και να έρθει αυτή η περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία όμως δεν ωφελεί σε καμία περίπτωση το λαό. Και εξηγούμαστε. Καταρχήν και το πνεύμα και της σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και της τροποποίησής του είναι ενταγμένο σε αυτό που λέει ότι εδώ να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα στους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τις χρήσεις γης με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετείται, όχι παραδείγματος χάρη το να αλλάξει ποιότητα ζωής, το να εξασφαλιστούν ελεύθεροι χώροι, το να φτιαχτούν, ξέρω εγώ, καλύτερες συνθήκες δόμησης, να αλλάξει αυτό το χάλι. Βέβαια, μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Εδώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έβαλε και αυτό το ζήτημα που καίει γύρω-γύρω από το αρχαίο θέατρο και που το είχατε φέρει ως Δημοτική Αρχή, που επιχειρήσατε να αλλάξετε τη χρήση γης. Μέχρι και ξενοδοχείου προβλέπατε, 4 αστέρων και τα λοιπά στην περιοχή, απέναντι ακριβώς δίπλα από το αρχαίο θέατρο. Επομένως, εμείς το λέμε καθαρά, είναι ενταγμένο σε αυτή την λογική, δεν θα το ψηφίσουμε. Λέω, παρά τις όποιες ενδεχομένως τακτοποιητικές διαθέσεις και προθέσεις έχει για μια σειρά ζητήματα στην περιοχή, αλλά δεν αναιρούν το κύριο. Και για μας το κύριο είναι αυτό, θα τοποθετηθούμε και πιο συγκεκριμένα όταν έρθει και η τελική του φάση, για να μην παίρνω άλλο χρόνο από την συζήτηση. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρίκη. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση. Κύριο Ζαούτσος. Θα το ψηφίσω την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού, αλλά με την παρατήρηση που έκανα και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ότι θα ήθελα ο μελετητής να εξετάσει την περίπτωση της Α2 ζώνης της Τερψιθέας για τη γεωκτηνοτροφία και τα βοηδή και στην άλλη περιοχή. Έτσι, με ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζαούτσο. Υπάρχει άλλος? Άρα το θέμα της τροποποίησης εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Το πρώτο θέμα, έγκριση ανάθεσης αιτήσια συνδρομής σε διαδικτυακή ιστοσελίδα. Εγκρίνεται ομόφωνα? Ομόφωνα. Παρακαλώ, ερώτηση για το πρώτο θέμα της κυρίας Καραγιώτου. Η εισήγηση του... Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ, μόνο. Η εισήγηση του κυρίου... Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
Εισήγηση του κυρίου Σούλτη λέει: ανάθεση αιτήσεων συνδρομή σε διαδικτυακή σελίδα στην αυτοδιοίκηση GR για την ενημέρωση των δομωτών για τις δραστηριότητες του Δήμου. Η αυτοδιοίκηση GR είναι αθηναϊκό site. Για να ενημερωθούν. Συγγνώμη, κύριε Καγιώτο, περιμένετε λίγο. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κάντε ησυχία, αποχωρήστε ό,τι να αποχωρήσετε. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ, ησυχία είπα. Συνεχίστε. Για να ενημερωθούν οι Λαρισαίες και οι Λαρισαίοι, πρέπει να πάμε σε ένα αθηναϊκό site για να ενημερωθούν τι γίνεται στη Λάρισα. Μήπως θα έπρεπε να μας φέρετε καμιά άλλη αιτιολογία, έτσι, όχι, δεν θα το ψηφίσουμε. Αλλά είναι λίγο οξύμορο τώρα. Για να ενημερωθούν οι Λαρισαίοι, κάνουμε τήσια συνδρομή στο αυτοδιοίκηση.gr. Εντάξει, είναι ένα site του αυτοδιοίκηση, το οποίο πραγματικά νομίζω ότι και πληροφορία έχει για πάρα πολλά και τεχνικά θέματα και πολιτικά. Και πρέπει να το στηρίξουμε. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Και από εκεί και πέρα πολλά θα. Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν link, μπορεί να υπάρχουν θέματα που θα ενημερώνει τη δικιά μας σελίδα με αυτή την έννοια. Εντάξει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Το πρώτο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Το δεύτερο θέμα, αποδοχή μη σχεδίου διευθέτησης οφειλών. Ερώτηση έχουμε εδώ. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος. Ερώτηση από τον κύριο Κρίκη για το δεύτερο θέμα. Καταρχήν έρχεται μια εισήγηση να διεκδικήσουμε κάποια χρήματα, αλλά δεν έρχεται ούτε, δεν ξέρω αν υπάρχει στην αίτηση, αλλά δεν έρχεται εδώ στην εισήγηση, ούτε η περιουσιακή του κατάσταση, ούτε κάποια δήλωση φορολογική του εισόδημα έχει. Προφανώς εδώ η Δημοτική Αρχή δεν δέχεται τον συμβιβασμό, αυτόν που προτείνει, τον θεωρεί... Ναι, πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι και την ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή. Και αποφάσισε ομόφωνα, όπως βλέπω. Αλλά όμως δεν έχει αυτό το... σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο συγκεκριμένος. Έπρεπε να... πώς θα πάρουμε απόφαση, δηλαδή, ας πούμε, να πούμε ότι το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε. Η επιχείρηση έχει κλείσει, από ό,τι καταλαβαίνω. Εδώ και 2-3 χρόνια. Και διεκδικούμε ένα ποσό 30.000 ευρώ και πάνω. Οφείλει. Αυτό ζητάει έναν διακανονισμό. Τέλος πάντων, να μην τα λέω, τα λέει και η εισήγηση. Αλλά ας θα πάρουμε απόφαση τώρα με ένα μαγαζί που έχει κλείσει. Αν είναι, ας πούμε, ένας μαγαζάτορας που έβγαζε τραπεζοκαθίσματα. Τέλος πάντων, κάνω και τοποθέτηση, αλλά το βάζω σαν ερώτημα. Αν ήταν ένας μαγαζάτορας, εγώ δεν τον ξέρω, που έχει αυτό το μαγαζί, έκλεισε, δεν μπήκε μέσα κτλ. Και του μείναν και τα φέσια στο Δήμο, του μείναν και στην εφορία κτλ. Τι θα πάει να πάρει. Και με ποιον τρόπο, ας πούμε, παίρνουμε απόφαση να τον κυνηγήσουμε τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Νταΐς, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Λοιπόν, καταρχάς δεν κυνηγάει κανέναν ο Δήμος, έτσι. Ο ίδιος έχει έρθει με αίτησή του, σύμφωνα με τον νόμο που θέλουν, επιζητούν την ένταξή τους στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τη ρύθμιση των χρεών. Είναι ο γνωστός νόμος Κατσέλη. Με αίτησή του, επειδή έχουν συμπεριληφθεί πλέον και οφειλές που είναι στο ΣΟΤΑ πέρα των οφειλών όλων των άλλων, που είναι στις τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, έχουν συμπεριληφθεί και οφειλές προς ΣΟΤΑ και έρχεται με αίτησή του να πει ότι προτείνει. Εντάξει, εγώ δεν θα το πω συμβιβασμό, δηλαδή όταν έχεις μια οφειλή 46.000 σήμερα, 47.000 και προτείνεις να δώσεις 352 ευρώ. Και αυτά 9,5 ευρώ το χρόνο, εντάξει. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι, σύμφωνα με την... αυτός προφανώς θα καταθέσει το συνολικό φάκελο στο δικαστήριο, έτσι, γιατί το δικαστήριο είναι αρμόδιο να πάρει την απόφαση αν θα το εντάξει. Προφανώς, αν το εντάξει, ο Δήμος δεν έχει πλέον καμία ούτε ένσταση να προβάλλει, ότι αν το δικαστήριο το εντάξει και με ποιους όρους, προφανώς το χρέος αυτό θα ακολουθήσει. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο όμως σημεία που πρέπει να επισημάνουμε. Και τα λέει μέσα και στη γνώμη που κάνει η νομική υπηρεσία. Λέει ότι από το συνολικό χρέος των 46.000 ευρώ, τα 32.000 συν προσαυξής, περίπου 35.000,
αναφέρονται σε διοικητικά πρόστιμα και προς αυξήσεις, οι οποίες δεν εντάσσονται μέσα στον νόμο Κατσέλη. Άρα ένα κομμάτι είναι αυτό, έτσι κι αλλιώς δηλαδή δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του νόμου να μπορούν να ρυθμίσουν από πρόστιμα. Και αυτά τα πρόστιμα ήταν γιατί δεν πληρωνόταν τα τραπεζοκαθίσματα, πήγαινε ο Δήμος να ελέγξει με οποιαδήποτε υπηρεσία ή τη δημοτική τότε αστυνομία που είχε μάλλον, γιατί έτσι κι αλλιώς την είχε. Οπότε μπαίναν ισόποσα πρόστιμα ή και διπλάσια πρόστιμα με ό,τι ισχύει τότε ο νόμος. Όλα αυτά τα πρόστιμα δεν μπορούν να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη. Το δεύτερο που αναφέρει στην γνώμη που κάνει η νομική υπηρεσία είναι ότι αυτός είχε την ιδιότητα του εμπόρου. Έτσι, δεν είναι ένα φυσικό πρόσωπο δηλαδή που είχε πάρει ένα δάνειο στην τράπεζα λόγω των οικονομικών συνθήκων, της κρίσης κτλ. Δεν μπορεί να το αποπληρώσει, βρίσκεται σε δυσμενή θέση, αλλά είχε την ιδιότητα του εμπόρου και μάλιστα την ανέστελε ή τη διέκοψε τη λειτουργία ενός όφιλε και οι οφειλές αυτές ξεκινούν από το 2008 μέχρι και το 2011, αν θυμάμαι καλά. Έχουν δημιουργηθεί δηλαδή και τα περισσότερα είναι βέβαια πρόστιμα γιατί ακριβώς δεν οφείλονταν, δεν πληρώνονταν το τέλος των τραπεζοκαθισμάτων. Και εν τέλει, είναι αυτό που ξεκίνησα και στην αρχή, αν το δικαστήριο αποφασίσει, αλλά πάλι αυτά τα ποσά δεν μπορεί να είναι μέσα. Εάν το δικαστήριο πάρει μια απόφαση να το εντάξει και με αυτούς τους όρους μέσα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ο Δήμος θα ακολουθήσει για αυτό το ποσό που δεν αφορά τα πρόστιμα, που δεν εντάσσεται δηλαδή μέσα στον νόμο, θα ακολουθήσει την απόφαση του δικαστήριου. Εντάξει, νομίζω. Αυτό στην αίτηση που καταθέτει δεν καταθέτει κάποιο στοιχείο σε εμάς, δηλαδή φορολογικές δηλώσεις κτλ. Τίποτα. Καταθέτει μια αίτηση και λέει: εγώ θα καταθέσω τον νόμο Κατσέλη και θέλω μέσα προτείνω το συμβιβασμό αυτόν. Τίποτα άλλο. Πείτε, Πρόεδρε, πήρα το λόγο χωρίς να. Αλλά λέω ότι αν δεν έχει μέσα μια φορολογική δήλωση, να ξέρουμε τι περιουσιακή κατάσταση έχει. Πώς θα πάρεις σήμερα απόφαση να πεις ότι εγώ δεν δέχομαι το συμβιβασμό, ή να πάρεις απόφαση να δεχτείς το συμβιβασμό. Γενικό συμβιβασμό. Λέει, εγώ θέλω να ενταχθώ στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Δεν λέει μόνο αυτό. Λέει και αυτό. Το ποσό που μπορεί να δώσει. Λέει, θέλω αυτά, να ενταχθώ 300... στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Δεν λέει να συμβιβαστώ. Λέει, θέλω να ενταχθώ στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη και για αυτό το σκοπό, εγώ για την οφειλή που έχω 46.000, σας δίνω 352 ευρώ. Λοιπόν, αλλά αναφέρεται συγκεκριμένα στο νόμο Κατσέλη, στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η νομική υπηρεσία λέει ότι από το 46.000 συνολική οφειλή, έτσι κι αλλιώς τα 35 δεν μπορούν να ενταχθούν. Δεν τα καλύπτει ο νόμος. Δεν ζητάει το συμβιβασμό γενικώς. Λοιπόν. Παρακαλώ, συνέδριο. Λοιπόν, το 2 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το δεύτερο θέμα με το λευκό της Λαϊκής Εισπύρωσης. Πάμε στο 3, έγκριση της δαπάνησης και της διάθεσης πίστοσης για την διοργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων του επιμόρφωσης κοινού. Όχι. Κατά ερώτηση πρόταση, κυρία Καραριώτου. Θα ήθελα να μας ενημερώσει ο κύριος Αντιδήμαρχος, αν μπορεί τώρα ή να μας απαντήσει γραπτός, για την προηγούμενη χρονιά που είχαμε πάρει την ανάλογη απόφαση, πόσα σεμινάρια τέτοια διαλέξεις έχουν γίνει και αν υπήρχε συμμετοχή ενδιαφέρον από τον κόσμο και με ποια θεματολογία πραγματοποιήθηκαν. Κύριε Μπατζανούλη, ανοίξτε το μικρόφωνο. Έχουμε τουλάχιστον κάθε Πέμπτη για τη λογοτεχνία. Είχαμε. Κάθε Πέμπτη για τη λογοτεχνία, Τετάρτη και Παρασκευή, είχαμε παρουσιάσεις βιβλίων, θέματα λογογραφίας, τοπικής ιστορίας, αρχαιολογίας κλπ. Να μην τα πολυλογώ, κάθε μέρα το Χατζηγιάννιο έχει τουλάχιστον μία εκδήλωση, γιατί παράλληλα είχαμε και εκδήλωση στην αίθουσα Τάκης Λούπα στο δεύτερο όροφο. Και από εκεί έγιναν προσπάθειες και ξανοιχτήκαμε και είχαμε εκδηλώσει και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Αγίου Κωνσταντίνου και στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Αγίου Γεωργίου και στο το πνευματικό κέντρο του κυρίου Ζιαζιά σε θέματα λογοτεχνικά, γονέων κλπ. Φέτος θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο οργανωμένο, πιο σύνθετο. Έχουμε πάρει ήδη απόφαση σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για συναυλίες έντεχνης μουσικής με ένα συγκρότημα 4 μελών που θα το συνδυάσουμε με παρουσιάσεις σπουδαίων λογοτεχνών κάθε Πέμπτη. Και παράλληλα, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συλλόγους θεωρητικής κοινωνικών επιστημών, καλύτερα να το λέμε έτσι, ορίζεται επιστημονικά, και φυσικών επιστημών, Ένωση Φυσικών Χημικών, θα κάνουμε μια σειρά από διαλέξεις, συζητήσεις σε επιστημονικά θέματα. Για τα προγράμματα αυτά θα ενημερωθείτε προς το τέλος της Αυγούστου. Προσδοκούμε εξαιρετικές που είναι κινηματογραφικές προβολές στο Χατζηγιάννιο ότι θα έχουμε σχεδόν κάθε μέρα εκδηλώσεις εκεί. Τουλάχιστον εκεί. Και στα άλλα 3 πνευματικά κέντρα που σας ανέφερα. Αν και από ό,τι φαίνεται θα ξενυχτούμε σε συνεργασία με τους συλλόγους και στον Άγιο Θωμά και στην Νεάπολη κλπ. Τώρα δεν ξέρω αν απάντησα. Τα θέματα είναι συγκεκριμένα. Όσο μας πέφτει στη γλώσσα και τη λογοτεχνία. Αν θέλετε, όχι, δεν χρειάζεται να το κάνετε, θα σας τα δώσω εγώ γραπτός. Θα κάνω μια απάντηση προς όλες τις πτέρυγες τις εκδηλώσεις που είχαμε πέρσι. Στα πλαίσια του προγράμματος, η πόλη που μαθαίνει, όχι γενικώς. Εμείς η πόλη που μαθαίνει. Γιατί σχεδόν όλα εκεί τα εντάσσουμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Το ψηφίζετε ομόφωνα. Λοιπόν, το τρίτο θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφος λαϊκής εισπύρωσης. Πάμε στο 4, έγκριση εξόδων κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Τέταρτης Δημοτικής Κοινότητας, ομόφωνα. Το 5, πέμπτο θέμα, και αυτό ομόφωνα. Το 6ο θέμα, επικαιροποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης 2016. Να πω μια κουβέντα. Εδώ είναι το πρόγραμμα δράσης, το οποίο τροποποιείται βάσει των αλλαγών που γίνεται στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, αυτά περνάνε στο μηχανογραφικό σύστημα και είναι τυπικό, δηλαδή, μέχρι στιγμής. Ακούω. Το 6ο. Ναι, δεν ψηφίζω προϋπολογισμό. Κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία το 6ο θέμα, με την αρνητική ψήφο της κυρίας Καραγιώτου και της παράταξής της, το λευκό του κύριου Διαμάντου και την αρνητική ψήφο της λαϊκής εισπύρωσης. Το 7ο θέμα, ορισμός εκπροσώπων στην ΑΜ και ελληνικό δίκτυο πόλεμο με ποτάμια. Εδώ αξίζει να πω μια κουβέντα, Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δίκτυο το οποίο δεν ήξερα την ύπαρξή του, ούτε με είχε ενημερώσει κανένας από το Δήμο, ούτε κανένας υπάλληλος από ό,τι διαπίστωσα το ήξερε. Ήρθε απλά μια επιστολή από τον νυν πρόεδρο του δικτύου αυτού. Συμμετέχουν καμιά 15 με 20 Δήμοι που έχουν ποτάμια στην Ελλάδα. Είναι ο Ταμήλος, η έδρα είναι στα Τρίκαλα. Και το θεώρησα πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ έκανα ένα σωρό προτάσεις, κάναμε ένα σωρό προτάσεις για ποτάμια. Έτσι. Και δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το δίκτυο για να ενεργοποιήσω το δίκτυο. Θεώρησα λοιπόν ότι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είπα θα μπω εγώ σαν εκπρόσωπο για να το ενεργοποιήσουμε. Πήρα τηλέφωνο. Ο Ταμήλος είναι ακόμα. Ο Μιχάλης, ναι. Συνεχίζει, ας μην είναι δήμαρχος. Εντάξει, τον έχουν αναθέσει. Εντάξει. Το 7ο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα. Κατά πλειοψηφία με το λευκό της λαϊκής εισπύρωσης. Πάμε στο 8ο θέμα, αποδοχή και απόδοση ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίες προσωπικού των κέντρων στήριξη Ρωμά. Ομόφωνα. Το 9ο θέμα, έγκριση ανάθεσης συνδρομής στην νομοτέλεια, νομική βάση πληροφοριών ΕΠΕ. Κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής εισπύρωσης. Το 10 είπαμε να βάλετε. Το 11, έτοιμα κοπής δέντρων. Και το 12, 13, 14, 15, ναι, κύριε αναπληρωτή δήμαρχε, κάντε λοιπόν, μια εισήγηση. Μια και είμαι εδώ τώρα, είναι ευκαιρία. Λοιπόν,
Καταρχήν θέλω να πω το εξής. Είναι και ο προϊστάμενος εδώ της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι και αντιδήμαρχος. Θέλω να γίνει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι κάθε πρόταση κοπής δέντρου θα συνοδεύεται με το πότε θα μπει το καινούριο δέντρο και τι δέντρο θα είναι. Όχι θα μπει στο Δινικές, θα μπει τον άλλο μήνα και θα είναι τέτοιο δέντρο. Αλλιώς εγώ δεν ξαναψηφίζω κόψιμο δέντρο. Όσο και αν είναι έτοιμο να πέσει. Έτσι, ένα είναι αυτό. Τώρα για τα συγκεκριμένα, επειδή πήγα και τα είδα όλα, το 11 εντάξει πρέπει να κοπεί, το 12 πρέπει να κλαδευτούν, γιατί το μόνο που είδα και η υπηρεσία λέει ότι είναι υγιής το 12, αλλά ενοχλούν τα κλαδιά της πολυκατοικίας, νομίζω ότι πρέπει να κλαδευτούν. Το 13 στο Αλκαζάρ, παρόλο που τα δέντρα αραιώνουν επικίνδυνα, νομίζω πρέπει να φύγουν αυτά. Το 14 στο ορφανοτροφείο, έχω και τις φωτογραφίες εδώ, πραγματικά κάποια είναι όπως το λέει η υπηρεσία, όμως στο ορφανοτροφείο έχουν ξανακοπεί δέντρα. Εκεί πέρα ήταν ένα αλσίλιο. Όταν ένα αλσίλιο στην πόλη εξαφανίζεται, δημιουργεί αντιδράσεις σε όλους τους πολίτες. Την άλλη φορά λοιπόν με ξύπνησαν πρωί ότι τρέξει κόβουν δέντρα. Εντάξει. Θα έλεγα λοιπόν το εξής. 9, όλα δηλαδή. Τα υπόλοιπα. Είναι τα υπόλοιπα. Δηλαδή ξεπατώνουμε το αλσίλιο που υπήρχε εκεί. Έτσι. Είναι εσωτερικά, δεν είναι σε δρόμο έξω. Εγώ λοιπόν, επειδή πραγματικά όμως κάποια έχουν πρόβλημα, θεωρώ ότι να το ξαναδούν το θέμα, να κόψουν μόνο τα αυτά που είναι απαραίτητα, να κλαδευτούν, έτσι. Και αν υπάρχει περίπτωση να δείξουμε και μια καλή πρακτική που την έχω δει στο εξωτερικό, να μπει ένα δοκάρι και να στηριχτεί κάποιο δέντρο αν χρειάζεται. Έτσι. Εγώ αυτά προτείνω. Το θέμα της κοιλάδας να κοπούν, γιατί είναι από τα δέντρα εκείνα που είχαν πέσει και στην πλάτη της κοιλάδας πρέπει πραγματικά να ξαναμπούν τα δέντρα. Αυτή είναι η δικιά μου συνολική πρόταση. Συμφωνεί το Σώμα με την πρόταση του κυρίου? Ερώτηση, κυρία Καραδιώτου. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σούλτη. Καταρχήν να πούμε ότι συμφωνούμε με την τοποθέτηση του κυρίου Σούλτη όσον αφορά την κοπή των δέντρων συνολικά. Κατά δεύτερον, όμως, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σούλτη, επειδή μας λέει ότι η απόφαση θα πρέπει να συνοδεύεται ότι το δέντρο που κόβουμε ότι θα αντικαταστήσει, ξέρω, σε ένα μήνα, λέγω, να υπάρξει μια απόφαση. Θέλω να ρωτήσω, εσείς είστε δημοτική αρχή. Γιατί χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να πράξετε αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, εντάξει, σε αυτό έχετε δίκιο και θα συμφωνήσω. Όμως, εγώ θα ήθελα αυτό να ενισχυθεί με μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που είναι πολιτικό θέμα, να δείξουμε και προς τα έξω ότι πραγματικά δεν κόβουμε τα δέντρα επειδή ενοχλούν, πέφτουν τα φύλλα, κουτσουλάν, τα πουλιά, κλαδεύουν. Να φανεί και προς τα έξω. Γι' αυτό κάνω αυτή την πρόταση σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Να είναι στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλώ, κυρία Ράπκουλε, Αντιδήμαρχος Πρασίνου. Επειδή γνωρίζω τις ευαισθησίες του Γιώργου Σούλτη. Βέβαια, κι εγώ έχω ευαισθησίες. Πιστεύω... Όχι, δεν είπα γι' αυτό. Θα ήθελα να πω, λοιπόν, όσον αφορά τα δέντρα, ιδιαίτερα για το ορφανοτροφείο. Σίγουρα, αποψηλώνεται ένας χώρος, αλλά... φέρουμε ευθύνη, είναι παιδιά εκεί πέρα μέσα, και η ευθύνη που θα πάρουμε σήμερα με μια απόφαση είναι συλλογική. Προχθές το απόγευμα δεν φύσαγε και πάρα πολύ. Με παίρνουν τηλέφωνο, με πήρε η αστυνομία τηλέφωνο ότι έπεσε ένα δέντρο στην οδό Καρδίτσης. Τέλος πάντων, πήγαμε, το μαζέψαμε. Θέλω να πω ότι το πότε θα πέσει ένα δέντρο, ούτε μας ειδοποιεί ούτε τίποτα. Απλά για κάποιους χώρους, όπου είναι μέσα παιδιά. Και υπάρχει πρόβλημα για τη σωματική τους ακεραιότητα. Προσωπικά θεωρώ ότι μπορεί ακόμα να τα αφήσουμε και να μην συμβεί τίποτα, αλλά άμα συμβεί, δεν θέλω να φέρω ευθύνη. Δεν θέλω να φέρω αυτή την ευθύνη. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε ο Γιώργος Σούλτης, ότι η υπηρεσία, παρότι αναφέρεται στην εισήγηση ότι το δέντρο θα αντικατασταθεί, να δείτε και πότε θα αντικατασταθεί. Βέβαια, οι περισσότεροι εδώ ίσως να ξέρετε ότι τα δέντρα δεν μπορούν να μπαίνουν κάθε μέρα, ενώ πρέπει να είναι κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες. Ενημερωτικά να σας πω ότι πέρυσι αντικαταστάθηκαν και φυτεύτηκαν καινούρια δέντρα πάνω από 1000, είτε ήταν από καταστροφές, είτε επειδή είχαν ξεραθεί,
και κάποια καινούργια δέντρα τα οποία μπήκαν στην οδό Σανδράκη. Γίνονται αντικαταστάσεις, αλλά τη δέσμευση τη δέχομαι. Θεωρώ ότι έχει δίκιο ο Γιώργος Σωσούλτης και πρέπει να υπάρχει δέσμευση από την υπηρεσία ότι στις κατάλληλες συνθήκες πρέπει να πηγαίνουμε και να τα αντικαθιστούμε. Γι' αυτό εγώ προτείνω, εγώ διαφωνώ σε αυτό το θέμα, όσον αφορά τον ορφανοτροφείο, τα δέντρα να απομακρυνθούν γιατί είναι επικίνδυνα και να αντικατασταθούν άμεσα από άλλα δέντρα. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Να σας πω λιγάκι κάτι. Ελάτε στο φυτώριο να δείτε, έχουμε και μεγάλα δέντρα. Ερώτηση ο κύριος Ζαούτσος. Θα ήθελα να μας πει, κύριε Αντιδήμαρχος, πόσα δέντρα κοπήκαν πέρυσι στο ορφανοτροφείο και πόσα αντικατασταθήκαν μέχρι σήμερα. Κοπήκαν γύρω στα 10 δέντρα πέρυσι στο ορφανοτροφείο. Ναι, συμφωνώ. Αλλά αν έπεφτε ένα δέντρο και... Πόσα αντικαταστάθηκε. Δεν αντικαταστάθηκε κανένα μέχρι στιγμής. Άλλη ερώτηση. Κύριος Διαμάντος. Γιατί, σε συνέχεια του Γιώργου, γιατί δεν αντικαταστάθηκαν. Γιατί υπήρχε η συνέχεια αυτής της, γιατί αυτό το αίτημα δεν είναι τωρινό, έχει κάποιους μήνες. Περιμέναμε να τα δει και η πολεοδομία, γιατί η διαδικασία είναι, πρόταση γίνεται από την υπηρεσία στην πολεοδομία και η πολεοδομία φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν προσέξατε, το αίτημα είναι της πολεοδομίας. Περιμέναμε λοιπόν να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Φύτευση. Όχι φύτευση. Περιμέναμε να, και για τα υπόλοιπα δέντρα να δούμε τι θα γίνει. Για να γίνει, ορίστε, ναι, για να γίνει μια συνολική διαδικασία στο ορφανοτροφείο. Πάντως. Βασικά την υπηρεσία υπάρχει η άποψη, σας τη μεταφέρω, ότι τα δέντρα που είναι στο ορφανοτροφείο θέλουν όλα άλλαγμα. Είναι πίνα. Οπότε πρέπει να φύγουν όλα. Πάντως, κυρία Δήμαρχος, μέσα στις τραγικές εικόνες της νίκης της Γαλλίας που κοιτούσα το φορτηγό που παρέσυρε τον κόσμο εκεί, όλοι οι Φοίνικες ήταν στηριγμένοι με ειδικές ξύλινες κατασκευές και ήταν και πολύ όμορφες. Λοιπόν, η πρόταση του κυρίου... Να πω μια τελευταία κουβέντα, μια και το συζητάμε. Μια και έχουμε την ευκαιρία, μια τελευταία κουβέντα. Και, μετά, ναι. Και είναι και εδώ και η Υπηρεσία Πρασίνου και ο άνθρωπος που εκτιμώ, κύριος Τίκος. Έτσι. Λοιπόν, τα δέντρα δεν είναι μόνο δέντρα για μένα. Είναι και ιστορία. Είναι και ιστορία. Τα δέντρα του Ορφανοτροφείου και του Αλκαζάρ έχουν ιστορία. Πώς θα σας φαινόταν δηλαδή αν αύριο, ωραία, εγώ λέω την άλλη μέρα η γεωργική σχολή ξυρίζεται και βάζουμε καινούργια ωραία δέντρα. Πώς θα σας φαινόταν αυτό. Η Λαρισαίοι, οι παλιοί, πώς θα σας φαινόταν. Τα δέντρα είναι ιστορία. Εγώ ακόμα και τα δέντρα, τα κυπαρίσια της πλατείας που κόπηκαν, με πόνισε. Πρέπει να τα σώζουμε όσο μπορούμε, τα ιστορικά δέντρα τουλάχιστον. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Τώρα δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι γεωπόνος, εντάξει. Αλλά λέω πρέπει να γίνεται προσπάθεια. Αυτό είπα, δεν είπα στο ορφανοτροφείο. Είπα να ξανατα δούμε, να δούμε αν πρέπει όλα, και όχι εύκολα, άιντε, το εύκολο είναι τα κόβω όλα. Να δούμε, να βάλουμε τα καινούργια, σιγά σιγά να στηρίξουμε κάποια με σύρματα και τα ξέρω εγώ, και σιγά σιγά να τα... Να φανεί ότι, να μην φανεί ξέρα ύλα εκεί πέρα. Αυτό είναι η δικιά μου άποψη. Που μιλάμε για δέντρα. Μια πρόταση προς το... Ερωτήσακα. Νίκο, ερώτηση ή τοποθέτηση να κάνεις. Νίκο, κύριε Καλτσά. Κύριε Καλτσά, ερώτηση ή τοποθέτηση. Θα τα πείτε μετά. Νόμιζα κάνετε ερώτηση. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Τελειώσαμε, κύριε Κρίκη, τελειώσαμε. Τοποθετήσεις, πάμε. Κύριε Καραγιώτου. Ηρεμήστε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι και από τις απαντήσεις που έδωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος, κυρία Αράπουλ, και φαίνεται ότι, πάνω σκάρι στην περίπτωση του ορφανοτροφείου, αν είχαμε 10 δέντρα, τα κόψαμε όλα. Μας έμειναν άλλα, λέει, 6-9 να τα κόψουμε και αυτά και δεν έχει αντικατασταθεί ούτε ένα. Εμάς δεν μας καλύπτει η άποψη ότι περιμέναμε να τα κόψουμε όλα, έτσι, για να τα αλλάξουμε και όλα μαζί.
Αν ήταν έτσι, όταν κόπηκαν τα προηγούμενα 10, θα μας είχαν έρθει για απόφαση όλα τα δέντρα για να τα αλλάξουμε και όλα μαζί. Εκτιμώ ότι μπορεί να υπάρξει μια υποστήλωση που λέει ο κύριος Σούλτης, μπορεί να το δει αυτό η υπηρεσία, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό που αναδεικνύεται σήμερα είναι η αδυναμία διοίκησης από πλευράς δημοτικής αρχής. Όταν ακούω τώρα ο αρχής δήμαρχος να λέει, να ζητάει τη βοήθεια του κοινού, του Δημοτικού Συμβουλίου, για να πάει η υπηρεσία Πρασίνου να βάλει ένα δέντρο. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό. Αυτό είναι θέμα να δώσει εντολή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και να πάει να γίνει η συγκεκριμένη ενέργεια από την αρμόδια υπηρεσία. Ούτε η υπηρεσία πρόκειται να πει όχι, ούτε κανένας φαντάζομαι. Απλά είναι το θέμα κάποιος να ασχοληθεί. Εμείς σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε με την πρόταση του κυρίου Σούλτη, να ξαναδούμε δηλαδή το θέμα, να υπάρξει μια συντήρηση, υποστήλωση, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η υπηρεσία, να προχωρήσει η διαδικασία αντικατάσταση των δέντρων που έχουν κοπεί στην περιοχή του Αρφανοτροφείου, γιατί δεν νομίζω ότι είναι καλό για κανένα μας ξαφνικά να πάμε και να καθαρίσουμε όλη μια περιοχή από δέντρα. Επειδή με εγκαλέσετε, θα σας πω ότι προφανώς ο κύριος Σούλτης εννοεί την παρέμβαση στο επικοδόμημα της κοινωνίας και όχι στις δομές. Ακριβώς. Που είναι πιο σημαντικό πολλές φορές. Στο επικοδόμημα της κοινωνίας και όχι στις δομές μόνο. Αυτό φαντάζομαι ότι εννοούσε. Μα το είπα πριν. Λοιπόν. Είναι εδώ και ο υπάλληλος ο προστάμενος της υπηρεσίας. Αν θέλετε να τον ακούσετε. Κύριος Τίκος, θα κατέβει να μας πει δύο λόγια. Κύριος Τίκος. Καλημέρα σας. Από την Υπηρεσία Πρασίνου νομίζω ότι υπάρχει η ευαισθησία για αντικατάσταση όλων των δέντρων τα οποία αναγκαζόμαστε πολλές φορές σαν υπηρεσία μετά από αίτημα δημοτών ή όταν κάποιο δέντρο είναι αρρωστημένο ή είναι επικίνδυνο, τότε και μόνο θα προβούμε σε κόψιμο το δέντρο. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι ότι κόπηκαν κάποια δέντρα, ας πούμε, και δεν καταλαβαίνω το πνεύμα της ερώτησης. Η απέντηση κυρίας Δημάρχου ήταν εξηγήσεις περαιτέρω γιατί προτείνει να κοπούν τα δέντρα, κύριε Τίκο. Αυτό κατάλαβα εγώ. Για ποιο λόγο δηλαδή, επιμένετε στην κοπή και όχι στην υποστήλωση, ξέρω εγώ, των δέντρων της... Μα για να υποστηλωθεί ένα δέντρο πρέπει να υπάρχει, ο κορμός πρέπει να είναι υγιής. Αν δεν είναι υγιής και να υποστηλωθεί με έναν δυνατό αέρα ή με κάποιο βάρος, π.χ. με ένα δυνατό χιόνι, το δέντρο πάλι θα πέσει και είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι η απάντηση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε προϊστάμενε. Άλλη τοποθέτηση υπάρχει. Κύριε Διαμάντος. Καταρχήν, να πω ότι είναι εκ του νου κάνευ να συζητάμε αντικατάσταση, άμεση αντικατάσταση των όσων δέντρων για όποιον λόγο εκλείπουν. Και θα έπρεπε να γίνει μια αναλυτική, εγώ θα περιμένω μια αναλυτική πλέον επιμέτρηση του χαμένου πρασίνου σε επίπεδο δέντρων σε όλη την πόλη, είτε και σε συγκεκριμένα Αλκαζάρ, Άλσο, Εθετικό κλπ. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα. Το ζητάω, θα σας έρθει έτσι κι αλλιώς για το θέμα και άλλα. Αλλά νομίζω ότι εφόσον το ζητάμε, το θέλουν όλοι. Φαντάζομαι θα είναι χρήσιμο για όλες τις εταιρείες. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι προφανώς εμπιστεύομαι και εμπιστευόμαστε και την επιστημονική επάρκεια των ανθρώπων της Υπηρεσίας Πρασίνου και την περιβαλλοντική τους ευαισθησία. Δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς όμως δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, διότι ένα τέτοιο όργανο πολιτικό που και χωρίς να είναι αρκετοί οι δήμονες, τα σολόγια, οι γεωπόνοι, καλούμαστε να αποφασίσουμε για τέτοιου είδους θέματα. Έτσι λοιπόν, εγώ θα έλεγα το εξής. Πρώτον, αυτό που είπε ο Γιώργος Σούλτης, την άμεση αντικατάσταση με προσδιορισμό χρόνου και είδους σε κάθε περίπτωση που ζητείται η κοπή ή και που δεν ζητείται, εκεί που έχει ήδη εκλείψει, όπως είπα πριν. Δεύτερον, όταν η υπηρεσία αποφαίνεται ότι είναι υγιής ένας κορμός, θα πρέπει εκεί να υπάρχει η πρόταση υποστήλωσης, αναγκαστικά. Ή, δηλαδή, εγώ είδα τις περιπτώσεις,
υγιές δέντρο δεν κλαδεύεται, ζητείτε το πει. Και δεν ζητείτε από την υπηρεσία. Η υπηρεσία είναι πολύ προσεκτική, βέβαια. Αν δείτε την εισήγηση, δεν του ζητάει άμεσα, direct, γιατί αντιλαμβάνεται ότι ένα υγιές κορμό δεν μπορεί να ανακόψει. Κατά συνέπεια, κάθε αίτημα τέτοιο πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση υποστήλωσης, δυνατότητας υποστήλωσης, είτε με ξύλινη, είτε με μεταλλική κατασκευή, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι τα αιτήματα των πολιτών πολλές φορές έχουν ένα καθαρά ιδιωτελές, με την καλή έννοια, δεν το λέω με την κακή, με την καλή έννοια ιδιωτελές κίνητρο. Ξέρω εγώ τα κλαδιά ή εικόνια ή τη θέα ή οτιδήποτε. Αυτά πρέπει να τα λύνει η υπηρεσία να τα προλαβαίνει, είτε με κλαδέματα είτε με οτιδήποτε, που δεν γίνονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σημαντικό ζήτημα με το θέμα των κλαδεμάτων σε περιοχές που και σε σημεία στην πόλη τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Και τα προβλήματα, ξέρετε, δεν είναι μόνο θέασης, είναι και ασφάλειας. Δηλαδή, πολλές φορές τα κλάδευτα δέντρα δημιουργούν την δυνατότητα σε επίδοξους ληστές να μπουν μέσα ακόμα και σε πολυκατοικίες και σε ορόφους. Και θα τελειώσω για το καθένα, λέγοντας ότι εγώ στο 11 θα πω λευκό στη Λεύκα και το λευκό έχει την έννοια της περισσότερο του μπαλάκι στην υπηρεσία, εμπιστοσύνη στην υπηρεσία, χωρίς να έχω άποψη, άρα γι' αυτό είναι λευκό. Θα πω ναι στη Βρουζουνέτια, στο είδος. Στο 12 θα πω όχι, το κλάδεμα. Στο 13 θα πω λευκό, στο Αλκαζάρ. Στο 14 θα πω μόνο ορισμένα, αν αφορούν το σχολείο, επικινδυνότητα για το σχολείο, και όχι, ή αλλιώς πρώτα όμως να δούμε τη στήριξη. Και στην Κοιλάδα θα πω όχι. Εγώ τις φωτογραφίες που είδα και αυτά που ξέρω τουλάχιστον από την Κοιλάδα, δεν νομίζω ότι συνηγορεί κάποιος το να πει ναι. Πρόεδρε. Μετά, αφού τελειώσουν οι εισηγήσεις, θα ανακεφαλαιώσουμε την πρόταση προς το... Να ολοκληρώσουμε λοιπόν τις τοποθετήσεις με τον κύριο Κρίκη. Καταρχήν να πούμε ότι δεν αναφέρθηκε κανένας στο γεγονός ότι υπάρχει υποστελέχωση της υπηρεσίας. Άρα θα πρέπει να το εντάξουμε και το πρόβλημα αυτό εκεί. Αλλά δεν το αναφέρει κανένας, γιατί προφανώς το αποδέχεστε αυτό το πρόβλημα. Και η Δημοτική Αρχή και σε όλη τη διάρκεια που τη δίχρονη αυτή τη θητείας της δεν βάζει το ζήτημα ολοκληρωμένα. Φέρνει μονάχα ό,τι λέει ο νομοθέτης, δηλαδή 10 θέσεις που είχε φέρει την άλλη φορά. Δεν προβλέπονταν καμία θέση για το πράσινο. Λοιπόν, ήταν μόνο για επιτελικό προσωπικό. Με αποτέλεσμα τέτοιες υπηρεσίες να υποστελεχώνονται, να υποβαθμίζονται και να παραδίδεται έργο τους σε εργολαβίες έξω. Θα φτάσουμε και στο σημείο να μην έχει να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία, έτσι όπως πάμε. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, σε σχέση και να γίνω πιο συγκεκριμένος με αυτό, να μην παίρνω άλλο χρόνο, εμείς θα ψηφίσουμε αυτό που λέει η υπηρεσία. Επειδή οι ευαισθησίες είναι ευαισθησίες, αλλά νομίζουμε ότι η ανθρώπινη ζωή έχει μεγαλύτερη αξία από τη ζωή ενός δέντρου. Και επειδή θεωρούμε ότι η υπηρεσία λέει ότι τα δέντρα είναι επικίνδυνα, και αναφέρομαι για την υπόθεση του 14 του ορφανοτροφείου, νομίζουμε ότι εδώ δεν χωράνε εκπτώσεις. Και από αυτή την άποψη ψηφίζουμε την πρόταση της υπηρεσίας. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφώσει την πρόταση της η Δημοτική Αρχή μετά τη διαφωνία των αντιδημάρχων. Αλλά εμείς ψηφίζουμε στο 11 όπως έχει, ναι. Στο 12 όχι. Θα τα πάρουμε ένα, δεν μπορώ να θυμάμαι τώρα, κύριε. Θα τα πάρουμε ένα όταν θα πείτε τι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, άλλη τοποθέτηση υπάρχει. Κύριο Καλτσάς, αντιδήμαρχος. Κύριε Ράπκουλε, πάνω σε αυτά που ακούστηκαν, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Να αντικαταστούμε τα δέντρα που κόβονται, να δημιουργούμε νέο πράσινο. Το πράσινο οργανώνει το χώρο, δημιουργεί ταυτότητα. Πάνω στο θέμα της ταυτότητας, οφείλουμε να κάνουμε φυτεύσεις στην πόλη που θα έχουν ένα χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε φυτεύσεις στην πόλη οι ίδιες και τις ίδιες. Η πόλη δεν μπορεί να έχει πράσινο που να είναι το ίδιο παντού. Δέστε το δρόμο της Θεοφράστου. Υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος και ιστορία έχει και ταυτότητα έχει και αναγνωρισιμότητα, και από αναγνωρισιμότητα διακατέχεται.
Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να οργανώνουμε το πράσινο και στη λογική ότι αυτό δημιουργεί και οργάνωση και ταυτότητα. Άραγε επιλεγμένες φυτεύσεις στην πόλη με διαφορετικά είδη φυτών και δέντρων. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι κατανοητός. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο κύριο Καλτσά. Άλλη τοποθέτηση. Άλλη τοποθέτηση. Δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση. Να τα πάρω ένα. Λοιπόν, σταματήστε, συνάδελφοι. Σταματήστε να προχωρήσουμε. Πάμε λοιπόν ένα-ένα. Το πρώτο θέμα από τα θέματα της κοπής δέντρων. Το ενδέκατο. Αίτημα κοπής δέντρων στην οδό Αρχιεπισκόπου Δωροθέου. Λευκό. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο κύριος Σούλτης, ο αναπληρωτής δήμαρχος, πρότεινε ναι. Ο κύριος αναπληρωτής δήμαρχος πρότεινε ναι. Συμφωνείτε στο αίτημα κοπής του 11ου θέματος. Ομόφωνα. Στο 12ο, ο κύριος Σούλτης, ο αναπληρωτής δήμαρχος, έχει προτείνει να μην εγκριθεί. Όχι. Άρα, ομόφωνα, όχι. Το 13, έτοιμα κοπήσεων στο πάρκο Αλκαζάρ, ο κύριος αναπληρωτής δήμαρχος έχει προτείνει ναι. Ομόφωνα, συμφωνείτε. Κατά πλειοψηφία με το λευκό του κυρίου Διαμάντου. Το 14... Και παρόν... Η κύριε Καραγιώτου. Μάλιστα. Κατανοητό. Να μην κοπεί. Έτοιμα κοπείς είμαστε. Να ψηφίζουμε ή όχι. Στο Αλκαζάρ, ο αντίπαλος προτείνει να κοπούν. Ναι, πήγα τα ίδια. Παρόν, ναι. 14. Αίτημα κοπής δέντρων στον προάβλιο χώρο του ορφανοτροφείου στην οικία Αγίου Κωνσταντίνου. Η υπηρεσία προτείνει να κοπούνε. Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να κοπούνε. Τα θεωρώ επικίνδυνα. Τώρα, αν θέλετε να ψηφίσουμε... Η εισήγηση του αναπληρωτή δημάρχου είναι να μην κοπούνε τα δέντρα. Να στηριχτούν όσα είναι. Να επανεξεταστεί το θέμα και να ξαναβγεί. Αυτό εννοεί η επανεξέταση, αναβολή. Άρα το 14, 14ο θέμα αναβάλλεται. Να ψηφίσουμε. Αναβάλλεται. Αναβάλλεται. Υπάρχει πρόταση του... Λοιπόν, το 14ο θέμα αναβάλλεται με την άρνηση της λαϊκής συσπήρωσης. Το 15ο, αίτημα κοπής δέντρων στην πλατεία Κοιλάδας. Ναι, η πρόεδρος Δημοτικής Αρχής είναι ναι. Συμφωνείτε όλοι. Όχι. Ποιος δεν συμφωνεί. Ο κύριος Διαμάντους. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, με την βέβαια. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο του κ. Διαμάντου. Το 16ο το συζητήσαμε. Πάμε στη Διεύθυνση Πρασίνου. Έγκριση μελέτης του έργου επανακατασκευή ερδευτικού πλατείας Φαλάνης. Εγώ από 17, 18 μέχρι 30. Όλα. Τα παίρνω ένα-ένα, λοιπόν. Το 17ο ομόφωνα. Μια στιγμή, το 18ο θέμα πρέπει να καταγραφούν ομόφωνα. Το 19ο θέμα ομόφωνα. Στο 20, έγκριση δεύτερης παράτασης προθεσμίας για το έργο αστρώσεις. Κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο της λαϊκής συσπήρωσης. Το 21ο. Γιατί αναβάλλεται και τα
θα γίνει και αναπροσαρμογή του προεκλογικού, γιατί θα αυξήθηκε ο ΦΠΑ, θα μπει μέσα. Και στο έργο θα πάει παραπάνω το ποσό το υπολογισμένο. Κανένα πρόβλημα, μη φάνω. Πάμε στο 21, ανανέωση επαγγελματικής άδειας πολιτού, ομόφωνα. Το 22, εγγραφή οφειλετών, ομόφωνα, ησυχία. 23, έγκριση παραχώρησης δικαιώματος μονού οικογενειακού τάφου, ομόφωνα. Όχι, μέχρι το 25. Εσείς, λαϊκή συσπήρωση, αρνείται για το 23ο να δώσει τη θετική ψήφο. Το 24 το ίδιο, κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το 25, αυτό είναι, είναι και, έχουμε και Ευρωπαίους πολίτες, ναι. Κατά πλειοψηφία με την λαϊκή συσπήρωση να λέει όχι. Το 26, επιστροφή ποσού ομόφωνα. Με αριθμό 32.000 απόφαση ΔΣ ΔΟΛ περί έγκρισης Β τροποποίησης προπολογισμού, ομόφωνα. Το 28, παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων, ομόφωνα. Το 29, επανέγκριση της αριθμού 316-2016 απόφαση ΔΣ λόγω μη ύπαρξης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, ομόφωνα. Μη μιλάτε από κάτω. Το 30, επανέγκριση 317-2016 λόγω μη ύπαρξη πρώτη ανάλυση υποχρέωση, ομόφωνα. Πάμε στα εκτός ημερησίας. Το πρώτο θέμα, τροποποίηση συμφωνητικού μίσου Σουφιάς Κωνσταντίνου Φαρμακείου ΟΕΚ Γιάννουλης. Ομόφωνα. Ερώτηση από τον κύριο Διαμάντο. Ερώτηση. Με το τυπικό θέμα έχω ζήτημα, δεν υπάρχει. Αλλά απορία. Θα λειτουργήσει με επιστημονικά υπεύθυνη την Χριστοδούλου Ελένη. Είναι φαρμακοποιός. Ε. Ναι. Ναι. Εντάξει, το προφανώς. Κοιτάξτε, νομικό πλαίσιο υπάρχει, προφανώς υπάρχει. Εγώ ρωτάω κάτι. Φέρνετε μια εισήγηση. Ρωτάω κάτι. Αν δεν είναι φαρμακοποιός, εγώ μίλησα με τον φαρμακευτικό σύλλογο. Αν δεν είναι φαρμακοποιός, δεν ισχύει αυτό. Τι θα πει, δηλαδή, επιστημονική υπεύθυνος μπορεί να είναι και κάποιος από το ΤΕΙ, που είναι, ξέρω, παραιατρικών. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνόμαστε. Χαίρομαι πολύ. Αν το νομικό πλαίσιο υπάρχει, δεν χρειάζεται να αποφασίζουμε εμείς τότε. Αλλά θέλω να μου απαντήσετε. Φέρνετε μια εισήγηση. Είναι φαρμακοποιός. Μα είναι, όχι, είναι. Να πω λιγάκι κάτι. Τόσο... Επειδή γνωρίζω τον κύριο που έχει το φαρμακείο, χρόνια τώρα. Δεν ξέρω, Κώστα, και το θέμα. Αν το φαρμακείο, δεν ξέρω. Του ξέρεις, αλλά το... Είναι φαρμακοποιός. Συγγνώμη. Είναι, δεν είναι. Άντε και δεν είναι αυτή. Δηλαδή, αυτός που είναι φαρμακοποιός, δεν μπορεί να το λειτουργεί στο φαρμακείο. Δεν ξέρω κιόλας, τι να σου πω. Φαρμακοποιός είναι ο άνθρωπος. Η απόφαση είναι για τα συστεγασμένα. Ναι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Θα λειτουργεί με επιστημονική απεύθυνη. Ωραία. Δικό του διαδικαστικό θέμα είναι αυτό. Τα συστεγασμένα πιθανόν ή κάποιος από τους δύο που συστεγάζονται δεν είναι εκεί και βάζουν μια υπέρ να τον λειτουργεί. Εκεί είναι ο Σουφλιά συνέχεια και όποτε περνάω εκεί τον βλέπω. Μην μιλάτε όλοι μαζί, μην μιλάτε όλοι μαζί. Μιλάει ο κύριος Διαμάντος. Αυτό είναι.
Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε. Λοιπόν, μέχρι να βρείτε άκρη με το πρώτο, πάμε στο δεύτερο, εκτός ημερήσεων. Κάντε ησυχία. Το δεύτερο θέμα, έγκριση διοργάνωση δεύτερου διεθνούς συνεδρίου στα πλαίσια του προγράμματος «Υπόλοιπο που μαθαίνει». Όχι. Συγγνώμη. Κύριος Διαμάντος, θέλω να πει κάτι. Παρακαλώ. Γνωρίζω ότι με το τοπικό τμήμα της UNESCO υπάρχει, το οποίο υφίσταται στην πόλη, υπάρχει μια έτσι κι αλλιώς συνεργασία σε κάτι άλλο, σε ένα άλλο πεδίο με βάση την επιμόρφωση κτλ. Ρωτάω και θα έλεγα ότι θα είναι καλό, επειδή αυτό ακριβώς είναι πρόγραμμα της UNESCO που συμμετέχουμε και καλώς, θα έπρεπε να υπάρχει και σε αυτό μια αντίστοιχη συνεργασία με το τοπικό τμήμα της UNESCO. Εντάξει, επειδή είμαστε συναρμόδιοι με τον κύριο Μπαζανούλη, απλά να πω ότι είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Είναι το συνέδριο μπαίνει κάτω από την αιγίδα της οργάνωσης της UNESCO σε ένα επίπεδο πανελλαδικό. Όταν ακούμε UNESCO Λάρισας, είναι όμιλος φίλων UNESCO. Δεν έχει σχέση δηλαδή με την UNESCO, δεν έχει οργανωτική σχέση. Και με αυτή την έννοια αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να είναι υπό την αιγίδα. Ότι θα είναι και ο τοπικό σύλλογο, όπως θα είναι και ένα σωρό άλλοι φορείς, προφανώς θα είναι. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε όμως, είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Ναι, είναι όμιλος φίλων. Έτσι. Προφανώς θα συμμετέχει στο συνέδριο. Όμιλος φίλων, όλα τα τοπικά τμήματα δεν έχουν σχέση με την UNESCO. Κι εγώ στην αρχή άλλο είχα στο μυαλό μου, έχει ξεκαθαριστεί, είναι όμιλοι φίλων που έχουν λειτουργήσει. Αντίθετα, τι κάνουμε εμείς στην Αιγίδα, είναι εις γνώση της UNESCO και έχει οργανωσιακή σχέση μαζί της. Παρακαλώ, κύριος Κρίκης. Βεβαίως. Κύριος Κρίκης έχει το λόγο. Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι και μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα υπάρχει μια διαδικασία χειραγώγησης. Εμείς λέμε ότι είναι καθαρή κοροϊδία το πρόγραμμα αυτό. Γιατί προσάπτει στην ατομική ευθύνη του κάθε ανθρώπου το γεγονός ότι σήμερα, ξέρω εγώ, είναι με ένα πτυχίο ή στο πτυχίο του δεν βρίσκει δουλειά, είναι άνεργος. Του λέει, εσύ είσαι υπεύθυνος, άρα πρέπει συνεχώς να εξελίσσεσαι. Δηλαδή, τι να κάνεις, να προσπαθείς να ικανοποιείς τις γνώσεις σου σε τέτοιο βαθμό ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες του κεφαλαίου για να μπορεί να σε προσλάβει σήμερα κάποιος σε μια επιχείρηση, ενώ μέχρι χτες είχε σε μια άλλη επιχείρηση. Είναι μια διαδικασία τέτοια, την οποία η Δημοτική Αρχή έχει, πώς να το πω τώρα, έχει παράδοση σε τέτοιου είδους προγράμματα εξαπάτησης και ενσωμάτωσης. Τα φέρνει εδώ πέρα συστηματικά τα τελευταία χρόνια, τα φέρνει και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, παρόμοια προγράμματα διαβίου μάθησης, τα οποία αποσκοπούν όχι στο να ένας κόσμος να δει μπροστά του ποια είναι η πραγματική αιτία του προβλήματος, γιατί σήμερα είναι άνεργος, πού οφείλεται δηλαδή σήμερα η ανεργία, ότι οφείλεται σε αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης, τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, που δημιουργεί μια αναρχία στην παραγωγή, που δεν ικανοποιεί και δεν εξασφαλίζει δικαίωμα στη δουλειά για όλους, που δεν αξιοποιεί το εργατικό δυναμικό της χώρας και της περιοχής. Απλά έρχεται να πει τι, έλα εδώ σε μένα να μαθαίνεις 5 πραγματάκια, 5 δεξιότητες, κάθε φορά κατά πώς βολεύει τους επιχειρηματίες. Χτες, ξέρω εγώ, ήταν η πληροφορική, σήμερα μπορεί να είναι μια ξένη γλώσσα, αύριο μπορεί να είναι ένας άλλος κλάδος, ή μπορεί να είναι ο εθελοντισμός, ή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, με τα προγράμματα που έχουμε, το ζήτημα το προσφυγικό, να υπάρχει μια προσαρμογή ανάλογα δηλαδή με τις ανάγκες, το πώς θέλει η καπιταλιστική οικονομία. Εμείς λέμε ότι τέτοιου είδους προγράμματα έχουν και τη σφραγίδα διεθνών οργανισμών όπως είναι η UNESCO, λοιπόν, και δίνουν και ένα ακόμα ένασμα δηλαδή σε έναν κόσμο να τον κοροϊδέψεις δηλαδή και πιο εύκολα. Διαφωνούμε λοιπόν και με το πνεύμα και με τη στρατηγική αυτών των προγραμμάτων
και φυσικά θεωρούμε ότι υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση να τηρήσουν αυτό το σύνταγμα που λέγανε οι Σιριζέοι και οι Ανελίτες, ότι είναι κομμάτι του συντάγματος, είναι κομμάτι από τον εαυτό του, σάρκα από τη σάρκα τους κτλ. Και το οποίο σύνταγμα λέει ότι πρέπει να εξασφαλίζει το δικαίωμα στην εργασία για όλους. Και δεν εξασφαλίζεται ούτε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Γιατί δεν εξασφαλίζεται? Γιατί υπάρχει καπιταλιστική οικονομία, υπάρχει καπιταλιστική ανάπτυξη, αναρχία Κρίκη. Στην παραγωγή. Άρα το δεύτερο θέμα ψηφίζεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το πρώτο θέμα που δόθηκαν διευκρινήσεις ψηφίζεται ομόφωνα. Ποιο? Το πρώτο που είχαμε αφήσει. Ομόφωνα το πρώτο θέμα. Το τρίτο θέμα. Λοιπόν, εγκρίνονται ομόφωνα και το τρίτο εκτός ημερησίας και το τέταρτο. Ομόφωνα λοιπόν και το τρία και το τέσσερα. Το πέμπτο θέμα, έγκριση δαπάνη σχεδιά πίστωση για την κατασκευή και τοποθέτηση τιμητική προτομή. Το πέμπτο θέμα, υπάρχουν ερωτήσει. Έγκριση δαπάνη σχεδιά πίστωση για την κατασκευή και τοποθέτηση τιμητική προτομή. Κύριε Νταΐ, παρακαλώ. Ναι, να πω το εξής. Τον Ιανουάριο του ίδιου έτους είχαμε πάρει μια απόφαση να επιχορηγήσουμε ένα σύλλογο που είχε υποβάλει το αίτημα, αλλά επειδή δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα να θεωρηθεί Ελληνοβρετανικός. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση όμως να μπορέσει να επιχορηγηθεί ο σύλλογος. Το φέρνουμε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να συμμετάσχει με δαπάνη αυτοβούλος ο Δήμος. Έτσι, να μην πάει σε επιχορήγηση, ναι. Μιλάμε για την προτομή. Δεν θα δώσουμε, ρε. Θα φτιάξουμε το αυτό, την προτομή. Τι βγήκαν, τι πράγμα. Κάντε ησυχία, κάντε ησυχία. Λοιπόν, μιλάμε για τοποθέτηση, κατασκευή και τοποθέτηση τιμητικής προτομής στρατηγού Σκαρλάτου Σούτσου στο μικρό πάρκο της διασταύρωσης των οδών Αθανασίου Διάκου και Ανθίμου Γαζή, στο τέλος της οδού που φέρει και το όνομά του. Η δαπάνη αυτή θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση της έγκρισης ακριβούς θέσης τοποθέτησης από την τεχνική υπηρεσία, καθώς και της έγκρισης της Καλλιτεχνικής Επιτροπής των σχεδίων ή προπλασμάτων της προτομής. Υπάρχουν, κύριε Κρίκη, εγκρίνεται ομόφωνα. Με τη συμβολή και του κύριου Γεωργάκη εγκρίνεται ομόφωνα. Το έκτο θέμα, έγκριση εγκατάσταση ITM στο κτίριο των πολλαπλών χρήσεων της τοπικής κοινότητας Κοιλάδας, εγκρίνεται ομόφωνα. Σε λίγο μόνο εκεί θα λειτουργούν τα ITM, γιατί... Εντάξει, συζητήσεις έχουν γίνει με την Πυρεώς και εκεί θα, με τη συγκεκριμένη τράπεζα θα γίνει και η σύμβαση και η... Κοιτάξτε τώρα, συζητήσει τώρα μια περιοχή η οποία δηλαδή δεν θέλαμε ούτε καν να συζητήσουν να επαναβάλουν μηχάνημα. Εμείς το προσπαθήσαμε. Να σας πω κάτι. Επειδή τα capital control χαλαρώνουν συνέχεια, όπως μάθατε πλέον έγινε 840 ευρώ και μέχρι τέλος του χρόνου, φροντίζουμε πιο πριν από εμάς για Λοιπόν. Το έκτο θέμα λοιπόν εγκρίνεται ομόφωνα. Το έβδομο θέμα, κάντε ησυχία, τελειώσαμε συνάδελφοι. Σύσταση Επιτροπής Διοργάνωσης και Εποπτείας Εμποροπανήγυρης Λάρισας. Ερώτημα από τον κύριο Διαμάντο προς τον κύριο Νταΐ για το έβδομο θέμα. Και απλά ήθελα να ρωτήσω, η εισήγηση αυτή για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη είναι εισήγηση που κάνει η Δημοτική Αρχή, ο Αντιδήμαρχος, και σταματάει, δεν έχει ενημερωθεί. Δεν ξέρω αν ενημερώθηκε ο Πέτρος. Ναι, εμείς που συμμετέχουμε δεν ενημερωθήκαμε. Γιατί θα μπορούσαμε. Να σας πω. Εντάξει, γι' αυτό έρχεται εδώ μια πρόταση. Εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο. Λέω το εξής. Στα πλαίσια της, το ότι μπαίνουν από την αντιπολίτευση κάποιοι, θα μπορούσε, ας πούμε, είναι συγκεκριμένοι. Είναι τρεις παράδειγμα, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι πέντε οι παρατάξεις. Θα μπορούσε να γίνει ο ένας αναπληρωματικός με τον Έκτορα να είναι ο αναπληρωματικός από εμάς. Αυτό μπορεί να γίνει εδώ στο σώμα. Εντάξει, το λέω. Πάντως δεν ενημερωθήκαμε εμείς. Αυτό λέω. Ναι, δεν ενημερωθήκαμε γιατί ακριβώς
με βάση τη δύναμη αυτό κτλ. Ήταν τρεις και προτείναμε, μίλησα εγώ και με όλους τους επικεφαλείς, με όλους αυτούς που έχουν τους τρεις. Εδώ όμως πραγματικά είναι ο τόπος στο οποίο μπορούμε να πούμε αν κάποιος από τους υπόλοιπους δεν θέλουν να έχουν ένα μέλος στην Επιτροπή και εφόσον εσείς θέτετε την... Το έχει εκφράσει από ναι. Και πέρυσι και εμείς λέμε συμμετέχουμε στη διοργάνωση του παζαριού και στην προετοιμασία πέρυσι και φέτος και όλα. Έτσι. Και μένουμε εκεί. Δεν έχουμε θέμα. Δεν θέλω να αλλάξει η εισήγηση. Απλά μη φανεί ότι δεν συμμετέχουμε. Δεν ενημερωθήκαμε. Ενημερωνόμαστε τώρα. Συμμετέχουμε στη διοργάνωση του παζαριού. Τέλος. Όχι. Εγώ προτείνω και από τις υπόλοιπες παρατάξεις, εφόσον εσείς πραγματικά το έχετε εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον. Αν θέλει κάποιος να μην είναι στην Επιτροπή, να είστε εσείς. Για, δεν είναι τόσο είναι ο αριθμός πρώτη, αν κάνω το μεγαλώσω εγώ. Το 7ο θέμα εγκρίνεται ομόφωνα ή όχι? Κατά πλειοψηφία, με την αρνητική ψήφο λαϊκής συσπήρωσης. Το 8ο θέμα έγκριση πραγματικής σύμβασης για τα κέντρα νεότητας μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της Δημοτικής Κοινοφιλούς Επιχείρησης Λάρισας. Κέντρα κοινότητας. Εδώ λέει κέντρα νεότητας. Είναι λάθος, είναι λάθος. Κέντρα κοινότητας. Άρα το διορθώνω. Κέντρα κοινότητας. Εδώ το κάνει λάθος. Δημήτρη, πες λίγο δύο κουβέντες. Ο κύριος Μπαμπαλής, παρακαλώ. Κύριε Μπαμπαλή, πάρετε το λόγο σας, παρακαλώ. Ναι. Κάντε ησυχία, μιλάει ο κύριος Παπαλής. Πρόκειται για τα κέντρα κοινότητας. Η προκήρυξη έγινε πριν 10 μέρες περίπου από την περιφέρεια. Είναι τα κέντρα που είναι διάδοχοι των ιατροκοινωνικών κέντρων στήριξης των Ρωμά και ευπαθών ομάδων. Απλώς πια αφορά μεγαλύτερα κομμάτια πληθυσμού. Βασίζεται στο νόμο του παράλληλου προγράμματος. Σε ένα άρθρο εκεί πέρα ιδρύθηκαν αυτά τα κέντρα. Θα πρόκειται για κέντρα που πλέον έχουν δύο σταθμούς. Ένα είναι στο κέντρο της πόλης και αφορά, είναι πύλη εισόδου. Αυτό που έκανε μέχρι τώρα, δηλαδή ο συμβουλευτικός σταθμός. Εμείς το είχαμε κάνει ήδη αυτό. Απλά τώρα προβλέπεται και με νόμο ότι θα είναι πύλη εισόδου για τις κοινωνικές δομές. Εκεί απευθύνονται οι πολίτες και μαθαίνουν τι δικαιούνται και βοηθούνται να κάνουν τις αντίστοιχες αιτήσεις για όλες τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Και δεύτερο παράρτημα, στη Νέα Σμύρνη, αυτό που υπήρχε ήδη ως ιατροκοινωνικό κέντρο στήριξης, όπου στηρίζεται ο τοπικός πληθυσμός των Ρωμά. Προβλέπει ότι φορέας υλοποίησης θα πρέπει να είναι ο ίδιος που είχε και το ιατροκοινωνικό κέντρο για να μπορεί να συνεχίσει και το προσωπικό να απασχολείται. Αλλά η ΔΚΕΛ δεν έχει την επιχειρησιακή επάρκεια, ούτε την τεχνική επάρκεια για να διαχειριστεί αυτό το πρόγραμμα μόνη της. Επομένως, προϋπόθεση είναι να κάνει μια σύμπραξη με το Δήμο, ο οποίος θα στηρίξει. Η προγραμματική σύμβαση, λοιπόν, καταρχήν τη φέρνουμε έτσι εκτάκτως και επιγόντως, γιατί θα αργήσει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στον Αύγουστο. Εμείς θα καταθέσουμε το φάκελο για ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας και είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο εκτός από τους ρόλους που περιγράφει, ποιος θα είναι ο ρόλος της ΔΚΕΛ και του Δήμου. Η ΔΚΕΛ θα είναι ο κύριος φορέας του έργου. Είναι κάτι που απαιτείται από τον νόμο έτσι κι αλλιώς για να υπάρχει συνέχεια του ιατροκοινωνικού κέντρου, στήριξη των Ρωμά. Και ο Δήμος θα παρέχει τεχνική, οικονομική υποστήριξη από τις τεχνικές υπηρεσίες, δηλαδή την οικονομική υπηρεσία και νομική στήριξη. Αυτή είναι όλη η ουσία. Περιγράφονται οι ρόλοι. Θα δείτε ότι τα άρθρα είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή, διαβάζετε με μία ανάγνωση προγραμματική. Το περισσότερο είναι το προήμιο που εξηγεί όλα αυτά που είπα τώρα. Τα άρθρα είναι πολύ σύντομα και περιγράφουν μόνο τους ρόλους που έχουν και μια κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου, η οποία είναι τριμελής και στην οποία έτσι κι αλλιώς ο Δήμος έχει την πλειοψηφία. Δηλαδή, είναι ένας εκπρόσωπος της ΔΚΕΛ, ο οποίος μεταφέρει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκεί, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΚΕΛ, είναι που γίνεται και διαπαραταξιακή συνεννόηση. Ο δεύτερος εκπρόσωπος είναι υπηρεσιακός από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και ο τρίτος είναι ένας εκπρόσωπος από το Δήμο που θα οριστεί εδώ από το Δήμο. Αυτή είναι η επιτροπή που δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, έχει απλά χαρακτήρα παρακολούθησης του έργου και της επισήμανσης τυχόν καθυστερήσεων κτλ. Και έχει να κάνει και με τη διαχείριση των παραδοτέων. Έτσι, είναι μια τεχνική ουσιαστικά επιτροπή, δηλαδή δεν είναι μια αποφασιστική επιτροπή. Αυτή είναι όλη η προγραμματική σύμβαση. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρξει σύμπραξη Δήμου και ΔΚΕΛ
Ο ένας βάζει το ιστορικό του, το ότι έχει ιατροκοινωνικό κέντρο στήριξη Ρωμά, η ΔΙΚΕΛ, και ο Δήμος βάζει την επιχειρησιακή και την τεχνική επάρκεια. Ερωτήσεις υπάρχουν. Ουσιαστικά είναι αυτό που ήδη εμείς είχαμε κάνει με το συμβουλευτικό, είναι one-stop shop, δηλαδή μία υπηρεσία που πάει ο πολίτης και μαθαίνει πάντα που δικαιούται από όλες τις κοινωνικές δομές και κατευθύνεται στις κοινωνικές δομές όλες του Δήμου. Ερωτήσεις υπάρχουνε, πρώτα ερωτήσεις αν υπάρχουν ερωτήσεις. Λοιπόν, αφού δεν θέλουν οι υπόλοιποι, παρακαλώ κύριε Κρήκη, ερώτηση. Είναι άλλος ο ρόλος. Δεν έχει διοικητικούς υπαλλήλους, έχει κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, δηλαδή είναι δομές παρέμβασης, όπου κάνουν και αυτόνομα προγράμματα και κάνουν και διακίνηση στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Προβλέπεται, αυτό θα έρθει όταν έρθει η έγκριση, όταν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Προβλέπονται δύο κοινωνικοί λειτουργοί, ένας για το κέντρο και ένας για τη Νέα Σμύρνη, ψυχολόγος και ένας διοικητικός για διαχείριση του έργου. Και επίσης με συμβάσεις έργου μπορεί να υπάρχει γιατρός που υπήρχε και στο προηγούμενο σχήμα του ιατροκοινωνικού κέντρου για την εφαρμογή και προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής τοπικά στη Νέα Σμύρνη, αλλά πλέον και σε άλλους ευπαθείς πληθυσμούς. Δεν είναι πάντως υπηρεσία ΕΠ. Είναι κοινωνική υπηρεσία. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Τοποθετήσεις, θέλω να κάνετε μια εισήγηση, κύριε Δήμαρχε. Καταρχήν, αυτό είναι και μια επιλογή της Δημοτικής Αρχής να ενεργοποιήσει τη ΔΙΚΕΛ, επειδή ακριβώς ήταν και αυτός ο χαρακτήρας από την αρχή, ως προς το να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ως προς τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι μια πιο ευέλικτη διαδικασία και νομίζω ότι μπορεί να τον βγάλει εις πέρας σε σχέση με τη λειτουργικότητά του. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ίδιο το χαρακτήρα αυτών των δομών. Είναι δομές πάρα πολύ χρήσιμες, γιατί επί της ουσίας αυτό το οποίο συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια, τι ήταν? Έρχονταν ένας ο οποίος να κάνει ένα αίτημα, ας πούμε, για να πάει στο κοινωνικό παντοπολείο και σταματούσε και ερχόταν το βιβλιάριο εκεί. Έχει τη δυνατότητα να έρχεται, να μιλάει με τον αρμόδιο κοινωνικό λειτουργό και να τον ενημερώνει για όλο το πακέτο των υπηρεσιών που μπορεί να του προσφέρει ο Δήμος ή και οποιοδήποτε άλλος φορέας που συνεργάζεται με το Δήμο. Που σημαίνει δηλαδή με όλες τις δομές. Ναι. Εκεί θα είναι και τώρα. Στην ουσία θα λειτουργήσει το προσωπικό αυτό ενισχυτικά στον ήδη υπάρχοντα συμβουλευτικό σταθμό και αντίστοιχα αυτό το οποίο θα πρόκειται να λειτουργήσει ως πύλη στην Νέα Σμύρνη θα λειτουργήσει στην ουσία υποκαθιστώντας με το προσωπικό που θα έχει την ήδη λειτουργία του κέντρου των Ρωμά. Αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο. Κύριε Καραριώτου, παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ότι η υπηρεσία μιας τάσης που προβλέπεται ούτως ή άλλως να δημιουργεί εφόσον λειτουργήσει σωστά και είναι αποδειχθεί χρήσιμη, γιατί πραγματικά πολλοί συμπολίτες μας έχουν προβλήματα, χρειάζονται κάποια βοήθεια από κοινωνικές δομές του Δήμου, αλλά χάνονται μέσα στην γραφειοκρατία και όλα αυτά. Άρα θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και γι' αυτό είναι ο λόγος που θα το ψηφίσουμε, γιατί θα ήθελα να πω ότι όταν ένα θεσμικό όργανο καλείται να πάρει μια απόφαση, πρέπει να γίνεται συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε. Ή όταν δεν γίνεται συνεδρίαση, όπως πολλές φορές εξυπηρετούμε και το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να ενημερωθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση. Αλλιώς η απόφαση είναι άκυρη. Και μπορούμε ως αντιπολίτευση να την προσβάλλουμε και να καταπέσει. Έτσι. Παρόλα αυτά όμως, εμείς ζητάμε καταρχήν να μην ξανασυμβεί. Έτσι. Θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση για το λόγο ακριβώς που ανέφερα. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιώτου. Άλλη τοποθέτηση, κύριος Διαμάντος. Πολύ σύντομα θα πω ότι άλλωστε ενημερωθήκαμε και το μέλος μας στη ΔΙΚΕΛ κατέθεσε μια παρατήρηση, ψηφίζοντας και εμείς θα ψηφίσουμε και εδώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να είναι βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΚΕΛ σε γνώση όλης της διαδικασίας
που θα γίνει στα πλαίσια αυτού του πραγματικά καλού της καλής συντονιστικής δομής που μπορεί να είναι το κέντρο νεότητας. Κύριε Κρίκη, παρακαλώ. Καταρχήν, θεωρούμε ότι όλες αυτές οι δομές που λειτουργούν εδώ και χρόνια στο Δήμο Λαρισαίων, που είναι δημιούργημα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και τη συνεχίζεται και η νέα Δημοτική Αρχή, είναι στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης, είναι στην κατεύθυνση του συμβιβασμού, δηλαδή καλλιεργείται την αντίληψη σε έναν κόσμο να συμβιβάζεται με τα ψίχουλα, αυτά να μοιράζεται, αυτά να παίρνει και φυσικά όχι στην κατεύθυνση της διεκδίκησης των σύγχρονων δικαιωμάτων του. Τώρα έρχεται μια προγραμματική σύμβαση για να δημιουργηθούν δύο κέντρα συντονισμού, όπως καταλαβαίνω, για όλη αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι ο Δήμος, οι Δήμοι μάλλον, από εδώ και πέρα θα αναλαμβάνουν και την έγκριση των προνοιακών επιδομάτων μέσω των υπηρεσιών τους. Ήδη το νομοθετικό πλαίσιο αυτό το προβλέπει στις υπηρεσίες. Να ενημερωθείτε, κύριε Αντιδήμαρχε, σας προτρέπω να ενημερωθείτε. Πλέον οι Δήμοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα κόβουν προνοιακά επιδόματα και θα παίρνουν τις αποφάσεις. Το πακέτο θα έρχεται το κονδύλι και αυτοί θα κάνουν τη μοιρασιά. Θα έχουν τις επιτροπές, θα αναλάβουν και τέτοιου είδους υπηρεσίες, δηλαδή οι Δήμοι πλέον. Θεωρώ ότι έχετε ευθύνη ως Δημοτική Αρχή, γιατί καλλιεργείται την ενσωμάτωση και μάλιστα Δημοτική Αρχή που στηρίζεται από πολλούς πολιτικούς φορείς, και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη ΛΑΕ και ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και ένα κομμάτι του ΚΙΔΙΣΟ και ένα κομμάτι, δεν ξέρω, της ΔΙΜΑΡ. Λοιπόν, άρα έχετε συνολική ευθύνη. Ναι, αυτό αποδεικνύει ότι έχετε μια στρατηγική, αυτό που λέμε, ότι πολλά κόμματα, δύο στρατηγικές κατευθύνσεις υπάρχουν. Η μία είναι αυτή που λέτε εσείς, που εξαθλιώνει το λαό και που φέρνει μνημόνια και μετά φέρνετε αυτές τις δομές και που προσπαθείτε να τις χρησιμοποιήσετε ως βαλβίδα εκτόνωσης, εδώ δηλαδή την απόλυτη εξαθλίωση πάτε να προλάβετε, να ικανοποιείτε δηλαδή τέτοια αιτήματα. Και απ' την άλλη υπάρχει στρατηγική του ΚΚΕ, την οποία εμείς υποστηρίζουμε και λέει ότι εδώ πρέπει να οργανωθεί μια οικονομία και μια κοινωνία που θα έχει ως κέντρο της την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Όχι οι εργαζόμενοι να μάθουν να ζουν με τα κοινωνικά παντοπολία, με τα εκκλησιαστικά συσίτια, με τις δομές υγείας των ιατρικών, των δημοτικών ιατρίων κτλ. Όπως θα έχετε τα κοινωνικά ιατρία και φαρμακεία, αλλά να δικαιούται και να έχει ο καθένας δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Να έχει ο καθένας εισόδημα για να μπορεί να ζει. Να έχει κατοικία. Αυτή είναι ακριβώς. Και φυσικά όχι με αυτά τα φλιναφήματα της κυβέρνησης. Όχι δηλαδή με το ζήτημα αυτό που λέει δίνουμε ορισμένα ψίχουλα τώρα, ως αντιστάθμισμα των μέτρων που παίρνουμε. Ως αυτή την κατεύθυνση δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι είναι σε αυτό, στο γεγονός ότι υπάρχει και θα υπάρξουν με βάση και τις πολιτικές που ακολουθούνται, θα χειροτερεύσει η κατάσταση. Σε αυτή στη λογική θα ψηφίσουμε παρόν. Κύριε Αντιδήμαρχε Δελιγιάννη, 2 λεπτά. Εντάξει, μόνο μία παρατήρηση. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον να εξεταστεί το τι και να συζητήσουμε και σε αυτή την πόλη το τι συμβαίνει όταν πολλές παρατάξεις ενώνονται για μία πολιτική. Δεν ξέρω τι συμβαίνει όταν ένα κόμμα έχει 2 πολιτικές, όταν έχουμε δηλαδή αντιπολίτευση, παράταξη του ΚΚΕ που βάζει λευκό και όταν έχουμε συμπολίτευση, δηλαδή κομμουνιστές δημάρχους, που αυτό που ζητάνε για αυτές τις δομές είναι περισσότερο προσωπικό. Είναι ενδιαφέρον, πραγματικά δεν ξέρω πώς το καταφέρνετε. Λοιπόν, επειδή το καλοκαίρι είναι κοντά, περιμένετε. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Περιμένετε, καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω λίγο, περιμένετε. Όχι, δεν το είπα και δεν τελειώσαμε εδώ. Έχουμε... Πρώτον, δεν πήραμε απόφαση. Με συγχωρείτε. Εγώ δεν τέλειωσα. Γιατί σηκωθήκατε όλοι σας. Καταρχήν δεν το έχουμε εμείς αυτό το θέμα. Ποιο. Λοιπόν, αφήστε. Το 8 νομίζω είναι
Στο 8ο θέμα, λοιπόν. Έλα τώρα. Έλα, Πέτρο, τώρα. Όχι, σε παρακαλώ, γιατί είστε εκτός θέματος. Είστε εκτός θέματος και οι δύο τώρα. Και οι δύο εκτός θέματος είστε. Όχι, δεν σας δίνω. Και εσείς και ο κύριος Δηληγιάννης. Ναι, είπα και οι δύο. Και οι δύο. Εδώ δεν είναι κοινοβούλιο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, το ψηφίζετε ή όχι. Δικαιούμαι και εγώ να εφαρμόσω τον κανονισμό. Όχι. Όχι. Όχι, δεν είναι καθόλου παράβαση. Δεν είναι παράβαση. Δεν είναι παράβαση. Δεν είναι παράβαση. Τελειώσατε και μίλησε ο κύριος Δηληγιάννης. Θέλει να δευτερολογήσετε ή επίπεδο, τι θέλετε. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να δευτερολογήσουν. Προτού ξεκινήσουμε τη δευτερολογία. Καλό κύριο Μπαμπαλής. Ναι. Επειδή άφησε κάποια υπονοούμενα, κυρία Καλαραριώτου, για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΚΕΛ, εγώ θέλω να πω ότι πολλά θέματα έρχονται τελευταία στιγμή, όπως το είπε και η ίδια και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και για λόγους χρόνου είναι αδύνατον. Και ήταν η πρώτη φορά που συνέβη σε όλη αυτή τη δημαρχιακή θητεία για το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, συμφωνώ. Θα μπορούσαμε... Ακούστε, είναι unfair αυτό που κάνετε. Και είναι unfair γιατί για μας το πιο εύκολο θα ήταν, χωρίς έτοιμη την εισήγηση και την προγραμματική, γιατί την επεξεργαζόταν η νομική υπηρεσία, να καλέσουμε ένα διοικητικό συμβούλιο της ΔΙΚΕΛ. Τυπικά θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να συγκαλέσουμε χωρίς εισήγηση με την προγραμματική συνημμένη και να κάνουμε ένα διοικητικό συμβούλιο, έχοντας και τη βεβαιότητα ότι έτσι κι αλλιώς η παράταξή σας θα αποουσιάζει, όπως σε όλα τα τελευταία διοικητικά συμβούλια. Ναι, είναι δικαίωμά σας, αλλά δεν αναφέρθηκα ποτέ, γιατί ξέρω ότι... Μα σας παρακαλώ, μην με διακόπτετε. Δεν σας διέκοψα, παρότι ο υπαινιγμός σας ήταν σοβαρός. Σήμερα... Όχι, ακούστε, δεν θέλω να σας προκαλέσω. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζονται αυτά τα unfair. Σήμερα έγινε μία... Ξέρετε ότι ενημερώθηκε ο εκπρόσωπός σας, πολύ αναλυτικά έγινε μια πολύ ουσιαστική κουβέντα και μάλιστα με την παράταξη του κ. Διαμάντου κατατέθηκε και μια παρατήρηση η οποία προστέθηκε. Δηλαδή θέλω να πω ότι η διάθεσή μας δεν δείξαμε ποτέ ότι είναι να αποκλείσουμε την αντιπολίτευση, να κάνουμε παράνομες συγκλήσεις διοικητικών συμβουλίων. Δεν έχουμε αυτή τη διάθεση και θα ήθελα αυτό να το λάβετε υπόψη σας, να μην καταφέρεστε τη συλλήβδη εναντίον μας. Έτσι, επειδή πρέπει να πείτε κάτι. Πραγματικά, προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε. Το θέμα ήταν έτοιμο τελευταία στιγμή. Πραγματικά, είναι μεγάλη ανάγκη να γίνει μέσα στον Αύγουστο η πρόταση για ένταξη στο επιχειρησιακό σχέδιο. Και πραγματικά, να ενημερώσουμε αναλυτικότατα για το θέμα, αν και τελευταία στιγμή, όπως αναγνωρίζω. Αλλά ήταν αντικειμενικές οι δυσκολίες. Δεν ήταν καμία πρόθεση δικιά μας να περάσουμε ένα θέμα έτσι, χωρίς να ενημερωθεί η αντιπολίτευση κτλ. Αυτό. Κύριε Γεωργάκη, καθίστε κάτω. Πήγαν τόσο ήρεμα όλα. Λοιπόν, καθίστε. Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργάκη. Κύριε Γεωργάκη, σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Πήρατε την απόφαση και μετά μας ενημερώσατε. Και δεν τρέπεστε που το λέτε κιόλας. Και καταγράφηκε και στα πρακτικά αυτό που είπατε. Συγγνώμη, στρατολογία, κύριε Πρόεδρε. Στρατολογία να καταγραφώ και εγώ στα πρακτικά. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργάκης έφυγε. Πολύ κομψά, για να μην καταγραφεί στα πρακτικά, το είπα πολύ κομψά, είπα να φέρει τον νόμο, το οποίο και την ώρα. Και έχω σε στάρ και θα το θέμα. Ωραία, μου πάει το πάλι. Το θέμα που έλεγα είναι... Λοιπόν, μην κάνετε διάλογο έτσι. Μην κάνετε διάλογο έτσι. Κυρία Καραγιώτο, είδες το λόγο για δευτερολογία. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, στην πρώτη τοποθέτησή μου αναφέρθηκα, επειδή ακριβώς όπως είπα στον πρόλογο, το θέμα ήταν πολύ σημαντικό, ότι παρόλο που δεν έγιναν κάποια πράγματα, και το είπαμε πάρα πολύ ευγενικά, χωρίς να μιλήσουμε συγκεκριμένα, γιατί δεν θέλαμε το θέμα να έχει οποιοδήποτε περαιτέρω πρόβλημα ή απόφαση, αλλά ο πρόεδρος της ΔΙΚΕΛ, ο κ. Μπαμπαλής, αυτή τη στιγμή μας εγκαλεί κιόλας, λέγοντας ότι του κάναμε άδικη επίθεση. Και ότι έτσι έχετε το δίκιο. Λοιπόν, να ενημερώσουμε λίγο το σώμα να ξέρουμε τι γίνεται. Σήμερα ήρθε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο
το οποίο δείχνει ότι χθες έγινε διοικητικό συμβούλιο στη Δικέλ και γράφει ποια είναι τα παρόντα μέλη και ποια είναι οι απόντες. Σας πληροφορούμε ότι εμείς, ως μείζων ανταπολίτευση, ο εκπρόσωπός μας, ο Βασίλης Παπαδημητρίου, δεν ενημερώθηκε. Παραδέχτηκε σήμερα τηλεφώνημα από τον κύριο Μπαμπαλή και του είπε ότι χθες κάναμε ένα διοικητικό συμβούλιο, σε έβαλα απόν, πήραμε αυτή την απόφαση και έλα τώρα να συνημερώσει τι αποφασίσαμε. Πείτε μου λοιπόν εσείς, όποιος έχει στοιχειώδη γνώση δημόσιας διοίκησης, αν αυτή η απόφαση είναι νόμιμη ή όχι. Προφανώς και δεν είναι νόμιμη. Προφανώς και δεν είναι νόμιμη η απόφαση. Άρα η απόφαση που φέρεται σήμερα της Δικέλ είναι παράνομη. Δεν έγινε καμία συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου, δεν ενημερώθηκε η αντιπολίτευση για να προσέλθει ή να μην προσέλθει, κύριε Μπαμπαλή. Έτσι, αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνουμε εμείς, αν θα έρθουμε ή όχι, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα, συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικά αυτό το πράγμα που έχουμε στα χέρια μας σήμερα και ήρθαμε να ψηφίσουμε είναι ψεύτικο. Εμείς παρόλα αυτά είπαμε στην αρχή για να προχωρήσει. Αλλά δεν μπορούμε να δεχόμαστε και μομφή από τον κύριο Μπαμπαλή από πάνω. Δηλαδή και δείχνουμε καλή διάθεση και έχουμε και μομφή από πάνω ότι κάνουμε και επίθεση. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιώτου. Άλλη τοποθέτηση υπάρχει, δευτερολογία. Κύριος Διαμάντος. Νομίζω ότι οι διαδικασίες διευκόλυνσης σε κάθε ζήτημα επίγοντος που είναι αυταπόδεικτα χρονικά επίγον, τις αναγνωρίζουμε όλοι. Δεν θέλουμε να γίνεται με αυτή τη διαδικασία τη γρήγορη ή της γρήγορης συνεννόησης ή της ενημέρωσης ή της απόφασης, αλλά νομίζω ότι είναι αδύρυτη ανάγκη πολλές φορές και το αναγνωρίζουν όλες οι πλευρές και παλιότερα και σε αυτή τη θητεία. Χωρίς τηλεφώνημα, κύριε Διαμάντου, συμφωνείτε. Χωρίς καν ενημέρωση. Δηλαδή, έγινε δημοτικό συμβούλιο, χωρίς να σας πάρουν τηλέφωνο. Όχι, όχι. Δεν... Εγώ δεν λέω αυτό. Αυτά που λέω είπα συγκεκριμένα. Δεν είπα κάτι τέτοιο, ούτε θα απαντήσω σε αυτό. Δεν... Εγώ τοποθετούμε συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι επισημάνθηκε μία πλημελής από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διότι σε εμάς τουλάχιστον έγινε μία η ενημέρωση. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι δεν έγινε ενημέρωση και λήψη. Εντάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι ακόμα και αν υπήρξε μία πλημελής ενημέρωση προς τις πλευρές του Διοικητικού Συμβουλίου, στην όποια πλευρά, νομίζω ότι αυτό για λόγους προτεραιότητας της σημασίας της απόφασης και του ζητήματος, την οποία προτεραιότητα θέσαμε όλοι, τουλάχιστον οι προλαλήσαντες, από τον εισηγητή μέχρι και όλους μας, νομίζω ότι με νυφαλιότητα θα πρέπει και ζητώ από τον, τουλάχιστον από την πλευρά που πρέπει να τοποθετηθεί, να άρει τις όποιες αντεγκλήσεις και να λήξει το θέμα. Δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει την πόλη το ζήτημα όλους μας κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η κομισότητα θέσης ενός θέματος που είναι αλήθεια. Υπάρχει μια πλημέλεια, μια βιασύνη, τέλος πάντων μια αντιμετώπιση του θέματος, διότι έτσι έπρεπε να γίνει, με ταχύτητα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να οδηγήσει σε ναυάγιο μιας προσπάθειας η οποία είναι σημαντική και ξαναλέω και κλείνω με αυτό, αναγνωρίστηκε από όλες τις πλευρές. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε εδώ το ζήτημα και νομίζω ότι ο υπεύθυνος, ο αρμόδιος, ο οποίος πρέπει να το κλείσει, μπορεί να το κλείσει. Ο κύριος Σούλτης έχει το λόγο. Ναι, να πω το εξής, ότι πραγματικά και σαν αντιπολίτευση τα προηγούμενα χρόνια βοηθούσαμε έτσι στο... όταν είχαμε κάποια θέματα γρήγορα και έπρεπε να μπουν, ειδικά όταν πρόκειται για προγράμματα. Βέβαια, αυτό το κόψαμε κάποια στιγμή όταν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή μέσα σε αυτά τα εκτός ημερήσεις έφερε ένα θέμα το οποίο θεωρήσαμε ότι ήταν εντός εισαγωγικών δεν έπρεπε να έρθει. Εντάξει, να σου το πω έτσι κι εγώ κομψά. Πραγματικά η αντιπολίτευση σε αυτή τη θητεία έχει δείξει την κάθε καλή διάθεση να μας εξυπηρετεί σε τέτοια προγράμματα, σε τέτοιες περιπτώσεις έκτακτων θεμάτων. Θεωρώ ότι εδώ ήταν μια τέτοια περίπτωση. Γιατί θέλουν το πρόγραμμα αυτό να κατατεθεί έγκαιρα. Βέβαια,
να πω ότι είναι ένα πρόγραμμα και δεν είναι ανταγωνιστικό, είναι ένα πρόγραμμα κεντρικά σχεδιασμένο και από την περιφέρεια κατανεμημένο εξίσου σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας. Έτσι. Δεν έχει ημερομηνία. Η ημερομηνία, η γρήγορη κατάθεση έχει σχέση μόνο με την πόσο γρήγορα οι άνθρωποι που ήδη δουλεύουν θα χρηματοδοτηθούν. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα στη ΔΙΚΕΛ, με αυτά που ακούστηκαν, να αποσυρθεί το θέμα, να δουλέψουν κανονικά την πρόταση μέσα στο... Δουλεύεται κανονικά, αφού έτσι κι αλλιώς θα κατατεθεί, έτσι, και να κατατεθεί αμέσως μετά το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι έχουμε το χρόνο και μπορούμε να το κάνουμε. Με αυτά που ακούστηκαν, νομίζω ότι πλέον έτσι πρέπει να γίνει. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Τελιγιάννης. Με αυτά τα δεδομένα και από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια στάση, εμείς αποσύρουμε το θέμα. Αυτό που θα πω ότι λυπάμαι, γιατί αυτό που τελικά πλήττεται δεν είναι η Δημοτική Αρχή. Αυτό. Ευχαριστούμε. Άλλη τοποθέτηση, η αστρολογία, ο κύριος Κρίκης. Ένα λεπτό θέλω. Καταρχήν, το θέμα αποσύρθηκε, αλλά εμείς δεν... Αναβάλλεται, όχι αποσύρθηκε. Ναι, εντάξει, αναβάλλεται. Το καταλαβαίνω, αλλά οφείλω μια απάντηση σε αυτά που ακούστηκαν. Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε από εκείνα τα κόμματα που λέγαμε ότι μπορούμε να κάνουμε το σύστημα ανθρωπινότερο. Και ότι αν παίρναμε τη Δημοτική Αρχή θα λύναμε τα προβλήματα του κόσμου. Και ότι θα κάναμε εδώ μια όαση σοσιαλισμού. Το αντίθετο ακριβώς λέμε στον κόσμο. Ότι αυτή είναι η πολιτική πρέπει να ανατραπεί ολοκληρωτικά για να μπορέσει να ζήσει καλύτερα. Και ακόμα και αν ένας κομμουνιστής δήμαρχος βρισκόταν στο θόκο το δημαρχιακό, θα προσπαθούσε τι να κάνει, να βάλει εμπόδια σε αυτή την πολιτική. Και γι' αυτό και στην τοποθέτησή μου χρεώνουμε ευθύνες στην Δημοτική Αρχή ότι δεν βγάζει στην επιφάνεια αυτήν ακριβώς την ουσία του ζητήματος. Δεν βγάζει στην επιφάνεια, δηλαδή, ποιος είναι ο βασικός υπεύθυνος σήμερα της απόλυτης και σχετικής εξαθλίωσης πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Και ότι τέτοιου είδους προγράμματα δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντίθετα, έρχεστε και λέτε ότι σώζουν τον κόσμο αυτά τα προγράμματα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας κάνουμε κριτική. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν καταψηφίζουμε με όχι. Και λέμε με παρόν. Αν ήμασταν εμείς Δημοτική Αρχή, τι θα κάναμε, δηλαδή, θα κλείναμε το Κοινωνικό Παντοπολείο? Όχι, αλλά θα βγαίναμε να πούμε. Δεν σε σώζουμε, Λαρισαίε, με το Κοινωνικό Παντοπολείο. Πρέπει να παλέψεις, να έχεις δουλειά, δικαιώματα, να μην έχεις ανάγκη το Κοινωνικό Παντοπολείο. Αυτή είναι η ουσία της αντιπαράθεσής μας. Και όχι αυτό που έβαλε ο κύριος αντιδήμαρχος, ότι έχουμε δυσυπόστατη πολιτική γραμμή σαν κόμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία λέξη, να πω πρωτού φύγετε, ο κύριος Νταΐ θέλει να ζητήσει κάτι, οπότε μη μία λέξη φύγετε. Τα λεγόμενα του κύριου Κρίκη. Δηλαδή, το αυτονόητο, αυτό που λες, εννοείται. Εννοείται. Ποιος θέλει, δηλαδή, ποιος εχέφρον άνθρωπος θέλει να μην δουλεύουν τα παιδιά του και να τρώνε από το Κοινωνικό Παντοπολείο? Κανένας. Είναι μια ανάγκη την οποία πραγματικά τη βλέπουμε στον κόσμο και προσπαθούμε να την υπηρετήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Μακάρι να βγει ο κόσμος να πάρει τα όπλα, βγει στους δρόμους. Μακάρι. Και να μπείτε εσείς μπροστά και να ακολουθήσουμε όλοι. Να ακολουθήσουμε όλοι. Όταν δούμε όμως δείγματα, όχι λόγια μόνο. Μέχρι στιγμής λόγια βλέπουμε. Λοιπόν, άρα το. Καθίστε κάτω. Το 8ο θέμα αναβάλλεται. Ο κύριος Νταΐς, όμως, των Δημοσίων Οικονομικών, θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Παρακαλώ, κύριε Νταΐ. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι. Έτσι κι αλλιώς, αφού αποσύρονται θέματα, εμείς θα εντάξουμε θέματα. Γιατί στην πολιτική το κενό δεν παραμένει για πολλή ώρα, μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, επειδή στην οικονομική πήραμε μια απόφαση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού, που είναι τουλάχιστον υπηρεσιακά, δηλαδή αλλαγές κωδικών και όλα αυτά, και επειδή η επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, και όλα αυτά πρέπει να τρέξουν στον ένα μήνα, αυτό που δεν θα έχουμε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο, παρακαλώ το Σώμα να εγκρίνει. Δεν το άκουσα εγώ στην αρχή. Νόμιζα και επειδή ακριβώς δύο παρατέρατο και επικεφαλής είναι εδώ που συζητήσαμε και πήραμε αποφάσεις από το θεμάτων, να το εντάξουμε και αυτό και να πάρουμε μια απόφαση για την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Το Σώμα είναι εδώ, θα αποφασίσει. Περάσει η απόφαση. Αποδέχεται την πρόταση του κυρίου και εγκρίνεται κατά. Απλά να πω, Πρόεδρε, εμείς δεν το ψηφίζουμε γιατί προβλέπει μια σειρά μειώσεις σε κωδικούς όπως είναι η συντήρηση παιδικών χαρών. Λέει εδώ, μείωση, δεν διαβάζω καλά. Συντήρηση παιδικών χαρών, η μείωση 26.000 ευρώ, μείωση κωδικού. Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων, μείωση 21.000 ευρώ. Συσκευές και συντηρήσεις κοινότητας αμυγδαλέας, μείωση 10.000 ευρώ. Λοιπόν, μειώσεις έχει εδώ. Πού είναι οι αυξήσεις, πού τις έχετε?
Πού είναι η αντίστοιχη κωδική. Αυτό είναι μια τακτοποίηση κωδικών αριθμών εξόδων. Δηλαδή υπάρχει ένα σύστημα. Δυστυχώς έτσι. Πού είναι οι αυξήσεις. Δεν υπάρχουν αυξήσεις. Πώς δεν υπάρχουν. Λέει επισκευές στην Αμυγδαλαία 5.000. Επισκευές αύριο χώρου στην Κοιλάδα 5.000. Δηλαδή παίρνουν από ένα κωδικό, τα βάζουν αλλού τα έργα. Αλλάζουν. Έτσι. Δεν αλλάζουν. Έχετε και μειώσεις. Έχει και μειώσεις, αλλά έχει και αυξήσεις. Αισόποσες. Λέει κατασκευή περίφραξη παιδικών χαρών συν 50.000. Επισκευές συντηρήσεις παιδικών σταθμών από 100.000 γίνεται συν 120.000. Λοιπόν, το ένα το θέμα όπως προτάθηκε από τον κύριο Νταΐ εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Κύριε, ευχαριστούμε όλους. Και της κυρίας Καραγιώτου. Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλές διακοπές να έχετε. Απολαύστε. Ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα.